είμαστε και σήμερα στην παρέα σας και σήμερα είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχει έρθει εδώ ένα λύκειο να μας επισκεφτεί και να μας δει και καθηγητής τους είναι ένας δικός μου συμμαθητής, ο Ριγίνος, δεν λέω περισσότερα, από τη Σκόπελο. Και δεν ήμασταν μόνο συμμαθητές τα χρόνια του Δημοτικού στη Σκόπελο, ακολούθησε και το Λύκειο μαζί του στο Βόλο και κάναμε μαζί ιδιαίτερο φροντιστήριο, εγώ και εκείνος. Οπότε μας συνδέουν πολλά πολλά χρόνια και έτσι σήμερα αναπόλυσα μαζί του σε όμορφες στιγμές και με έκανε και εμένα να σκεφτώ πως ό,τι είμαστε στη ζωή έχει να κάνει με το παρελθόν που προμηνύει αν έχεις ένα καλό παρόν και ένα ακόμη καλύτερο μέλλον. Εκεί που όταν μεγαλώνεις πια θέλεις να έχεις τα παιδιά σου στο πλευρό σου. Και δεν το λέω τυχαία αυτό, γιατί σήμερα έχουμε πολλά να πούμε. Δείτε τι άλλο έχει το τηλεοπτικό μενού. Δείτε σε λίγο Κωνσταλέξη στο Πήλιο. Οικογενειακό δράμα με θύμα μια 80χρονη. Σε ζωντανή σύνδεση η κόρη και ο γαμπρός της που κατηγορούνται για τις κακές συνθήκες διαβίωσης που ζούσε η ηλικιωμένη. Νέα στοιχεία φωτιά για την ποσότητα του αρσενικού στο εξοχικό της συζύγου του Λέκτορα. Μπορούσε ή όχι να προκαλέσει τη δηλητηρίασή της. Αποκλειστικά ο ηγούμενος που καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για τα επεισόδια με τις Μολότοφ στη Μονή Εσφυγμένου στο Άγιο Όρος. Η Ζήνα και ο Σπύρος ταξιδεύουν στο Ηράκλειο της Κρήτης και σας ξεναγούν στις άγνωστες ομορφιές της πόλης. Λίγες ημέρες πριν τη δίκη για τη δολοφονία της ζωγράφου Λέλας Μαυρομάτη στην Ορμήλεια Χαλκιδικής. Έχασε τη ζωή της από τον ενδιαστάσει Αλβανό σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια άρπαξε τον τετράχρονο γιο τους. Σε ζωντανή σύνδεση ο πατέρας της. Ζωντανά στο πλατό η Ζωή Λάσκαρη, η γυναίκα που μαγεύει το κοινό με την έμφυτη θηλυκότητα και τον ανεπιτίδευτο αισθησιασμό. Θέλω να ρωτήσω πάρα πολλά την κυρία Λάσκαρη που θα είναι εδώ γύρω στη 1 και 10 στην παρέα μας. Και αυτό που θέλω, γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση και θέλω έτσι από εκεί να ξεκινήσουμε την κουβέντα μαζί της, είναι που διάβασα σε μια συνέντευξη που είχε δώσει σε σένα, Κατερινάκη, και στο κράς του Γιώργου Τράγκα. Και σου είχε πει το εξής. Κάθεται, λέει, μια κυρία και παρακολουθεί έξω από το παράθυρό της και λέει: τι βρωμερός κόσμος. Αλλά δεν έχει σκεφτεί, σου είπε, πόσο βρώμικα μπορεί να είναι τα δικά της παράθυρα. Έτσι είναι η Ζωή Λάσκαρη. Ένας άνθρωπος αληθινός. Άλλωστε το έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις της και το έχει δηλώσει και σε σένα. Ξέρω ότι είστε πολύ καλές φίλες. Δεν είμαστε φίλες. Την εκτιμώ αφάνταστα πολλά χρόνια. Και εκείνη με εκτιμά επαγγελματικά. Θέλω πάρα πολλά να συζητήσουμε. Δεν είναι ντίβα, έχει πει. Δεν είναι ντίβα, σου είπε. Έχω σημειώσει. Είδα ότι είχε πει ότι πιστεύει στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι έφτασε σε αυτό που έχει φτάσει. Έχω σημειώσει διάφορα, αλλά θα τα πούμε σε λίγο για εκείνη. Γιατί θέλω για αρχή να πούμε το εξής. Γιατί πρέπει να τρέξουμε σήμερα. Έχουμε πάρα πολλές συνδέσεις. Θα συνδεθούμε με το Βόλο. Θα πάμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχουμε να μιλήσουμε για τη Μονή Εσφυγμένου Δημήτρη και τα επεισόδια. Ο ηγούμενος της παλαιάς αδελφότητας της Μονής Εσφυγμένου μας μιλάει στην εκπομπή και μας λέει αρκετά πράγματα σημαντικά. Θα τα πούμε όλα αυτά, Δημήτρη μου, σε λίγο, καθώς έχεις συνέντευξη μαζί του, έτσι. Ακριβώς. Και αυτό είναι το σημαντικό. Ακριβώς. Και το αποκλειστικό που θα τους δείξουμε σε λίγο. Ρούλα, σήμερα είναι μια μέρα έτσι πολύ ιδιαίτερη για μένα, γιατί θα συνδεθούμε με τον Παππού Λάμπη, τον πρωταγωνιστή των ημερών της περσινής μας σεζόν, καθώς στις 15 Φεβρουαρίου έρχεται η δίκη. Ξεκινάει η δίκη για τη δολοφονία της μονάκριβης κόρης του, της ζωγράφου Λέλας Μαυρομάτη, η οποία έχασε τη ζωή της όταν δέχθηκε 6 μαχαιριές από τον ενδιαστάση σύζυγό της, όπως ο ίδιος έχει ομολογήσει. Και εδώ βλέπουμε τα πλανάκια, όπου εγώ είχα μπει στο σπίτι και μου έδειξε ακριβώς το σημείο. Και το σημαντικό, ήταν η πρώτη φορά που μαζί με σένα, μετά από αρκετό διάστημα από τη στιγμή της δολοφονίας, ο παππούς Λάμπης περνά αυτό το κατόφλι και μπαίνει στο σπίτι εκεί που η κόρη του έχασε τη ζωή της. Μαζί το ζήσατε αυτό και εσύ. Και μου έδειξε τα πάντα, το κεράκι που υπήρχε εκεί. Mm-hmm. Σε απευθεία σύνδεση, λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον παππού Λάμπη για το τι γίνεται με τα παιδιά που πια τα έχουν με τη σύζυγό του, τη Μαρία, και τι θα γίνει τώρα που σύζυγός της διεκδικεί και εκείνος με τον τρόπο του τα παιδιά σε αυτή τη δίκη.
Θα τα πούμε όλα, Ρούλα μου. Λοιπόν, πάμε όμως, Σπύρο μου, γιατί μαζί πήγαμε στο Ηράκλειο, αλλά θα πούμε και κάτι άλλο. Μαζί με την Ιωάννα, πρέπει, επειδή θα πας και Μυτιλίνη και είπαμε, η απόκριση είναι μπροστά και θα πάμε παντού. Πρέπει να πούμε κάτι για τη Μυτιλίνη που πηγαίνεις. Πρέπει να πούμε για τη Μυτιλίνη κάτι, γιατί θα πάω τις ημέρες του Αγίου Βαλεντίνου. Εκεί λοιπόν στη Μυτιλίνη, όπως είναι γνωστό, φυλάζονται ένα κομμάτι από τα οστά του Αγίου Βαλεντίνου. Εκεί λοιπόν θα γίνει ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός αυτές τις ημέρες, που κάποιοι άνθρωποι μπορούν να μπουν όσοι θέλουν, ζευγάρια, στο site mytilini.gr, να συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό, ζευγάρια, και αυτοί που θα κερδίσουν και θα μπουν σε μία κλήρωση πρώτα, μπορούν να φιλοξενηθούν. Άρα βάλε σημειάνο τελεία, να βάλουμε την Ιωάννα να διαχειριστεί το θέμα με τα social media. Οπότε, Ιωάννα μου, πες μου ακριβώς τι ζητάμε. Έτσι, καλή Παρασκευή. Σικ και σεξι το κορίτσι. Περιμένουμε την κυρία Λάσκαρη σε λίγο, έτσι. Βέβαια. Με χαρά μεγάλη. Μπαίνουμε mytilini.gr. Κατεβαίνουμε και λίγο πιο κάτω στη σελίδα γράφει Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φιλοξενία στη Μυτιλίνη. Να πω ότι εγώ μαζί με το Σπύρο το έχουμε ονομάσει Γιορτή του Έρωτα όλο αυτό που γίνεται. Τρία ζευγάρια λοιπόν, εκτός νησιού φυσικά, που μένουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα έχουν τη δυνατότητα για τέσσερις ημέρες να χαρούν τις ομορφιές του νησιού, απαντώντας σε 6 πανεύκολες ερωτήσεις σχετικά με τον Άγιο Βαλεντίνο. Δωρεάν. Δωρεάν, με αυτό ακριβώς. Η διαμονή είναι δωρεάν. Τζαμπουί, για να τα λέμε. Ο Δήμαρχος Μυτιλίνης είναι μπροστά στο τζαμπουί. Εξάλλου φιλοξενούν εκεί και τόσους πρόσφυγες, μπράβο στους ανθρώπους. Δεν έχω να πω περισσότερα. Πάμε να πούμε για τη διαδικασία. Και μέχρι τη Δευτέρα έχουν τρεις ολόκληρες μέρες μπροστά τους. Τις 2 το μεσημέρι τελειώνει και την Τρίτη θα αναδειχθούν οι νικητές. Ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα, το διαχειρίζεσαι, μιλάμε και εμείς αυτό που ξέρουμε είναι ότι Valentine's Day και μία μέρα πριν ο Σπύρος είναι Μυτιλίνη. Θα είμαι Μυτιλίνη και θα δείξουμε και τα ζευγάρια αυτά και άλλα ζευγάρια από τη Μυτιλίνη ερωτευμένα. Τέλεια. Μ' άρεσε πάρα πολύ, επειδή στα social media μ' αρέσει να παρακολουθώ και βλέπεις με έναν τρόπο και τις ζωές των άλλων και παραδειγματίζεσαι. Είναι το παράδειγμα που μας είπε ο σύζυγος της κυρίας Βερούλη, ο κύριος Μιχαλόπουλος, τις προάλλες. Το κράτησα αυτό. Η λέξη παράδειγμα μ' άρεσε πάρα πολύ. Και είδα, ας πούμε, ηλικιωμένη γυναίκα, μ' άρεσε τόσο πολύ αυτή η εικόνα, να σβήνει ένα κεράκι και δίπλα, κοντά της, όλη της οικογένεια να είναι μια αγκαλιά. Και να είναι κοντά της και να σβήνουν παρέα το κεράκι. Κάτι που για κάποιους δεν είναι ακριβώς έτσι και θα εξηγήσω σε λίγο γιατί το λέω σε απευθεία σύνδεση με τον Γιώργο το Σόμπολο. Όμως να πάμε στο θέμα του αρσενικού, Γιώτα μου, γιατί έχεις καινούργια στοιχεία που πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές. Ζήνα, όσο περνάνε οι μέρες, όλο ένα και περισσότερα στοιχεία βγάζουμε κάθε μέρα στο φως. Αυτή την φορά θα αναφερθούμε στο αρσενικό που ανοιχνεύτηκε, που ανοίχνευσε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας στο εξοχικό της οικογένειας. Της οικογένειας της 34χρονης, την οποία φέρεται να δηλητηρίασε, κατηγορείται ότι δηλητηρίασε ο λέκτορας σύζυγός της. Θυμάστε, είχαμε ακούσει και την πλευρά του κυρικού για που τον εκπροσωπεί, που έλεγε ότι η δηλητηρίαση οφείλεται και στη διατροφή που ακολουθούσε η 34χρονη και η γιαγιά της, αλλά και στην πρόσληψη, στην κατανάλωση νερού από την εξοχική οικία. Σήμερα θα δείξουμε τα ποσοστά του αρσενικού που βρέθηκαν. Θέλω να πω λοιπόν όμως, γιατί θέλω να το υπενθυμίσω στους τηλεθεατές, γιατί ενδεχομένως κάποιος δεν είχε δει, μας είχες δώσει όλο το αρσενικό, πώς το κατέγραφαν μέσα στο νοσοκομείο, ενώ ήταν στην εντατική και όταν έβγαινε από την εντατική. Τα σκαμπανεβάσματα. Τα σκαμπανεβάσματα που ήταν τεράστια. Δεν ήταν απλά, ήταν δηλαδή υπερδιπλάσια. Υπερδιπλάσια, που αν αποδειχθεί τελικά στο δικαστήριο ότι πρόκειται για βίαιη, για οξία δηλητηρίαση και όχι για χρόνια, δείξαμε και το πότε, από την ημερομηνία 14 και 15 Αυγούστου, την πιθανότερη ημερομηνία που δόθηκε η θανατηφόρα δόση μέσα στο νοσοκομείο. Άρα τι να δούμε τώρα. Τώρα θα δούμε τα ποσοστά του αρσενικού στην εξοχική κατοικία. Εφόσον ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος, ο λέκτορας, ότι οφείλεται σε κατανάλωση νερού που είχε αρσενικό στην εξοχική κατοικία, θα δούμε εμείς. Ποια είναι τα ποσοστά αυτά του αρσενικού. Έχουμε δηλαδή τα στοιχεία στα χέρια μας. Είναι σημαντικό για να το πούμε στους τηλεθεατές. Στην βρύση μέσα στο σπίτι, στην εξωτερική βρύση, στην δεξαμενή ίδρυυση, θα δούμε τι ποσοστά ανοιχνεύτηκαν. Για να το δούμε λοιπόν. Πρώτη λοιπόν δειγματοληψία που έγινε στις 19 Ιανουαρίου του 2013. Δεν διαπιστώθηκαν αποκλίσεις στην δεξαμενή και στην βρύση της αυλής. Όμως, στην βρύση της κουζίνας, όταν έγινε ο έλεγχος και πήραν το δείγμα, όντως βρέθηκε αρσενικό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να έρθουν μπροστά τα ποσοστά του αρσενικού στο πρώτο έγγραφο, όπου το αρσενικό
είναι περίπου 5 φορές πάνω από τη φυσιολογική τιμή. Το ίδιο όμως, προσέξτε, και ο μόλυβδος που βρέθηκε στην πρώτη βρύση, δεν διαπιστώθηκαν αποκλήσεις. Δεν διαπιστώθηκαν αποκλήσεις στο δείγμα της δεξαμενής και της βρύσης της αυλής. Στη βρύση τη εσωτερικά της οικίας βρέθηκε αρσενικό και μόλυβδο σε πιο υψηλά ποσοστά. Μόνο στην εσωτερική βρύση όμως. Όχι στα εξωτερικά δείγματα που έφυσαν. Άρα εκεί που ο καθένας μας θα μπορούσε να πιει νερό. Ναι. Και να το καταλάβω κι εγώ, δηλαδή, γιατί να, εντάξει, δεν θα απλά, βγω να πιω νερό, ας πούμε, στον κήπο έξω που θα ποτίσω τα λουλούδια μου. Ναι, λέω. Υπάρχει όμως ένα ενιαίο δίκτυο ίδρευσης παντού. Στη δεξαμενή δεν βρέθηκε, στην εξωτερική βρύση δεν βρέθηκε, βρέθηκε μόνο στην εσωτερική βρύση. Δεξαμενή της οικίας εννοείς. Είναι δεξαμενή που παίρνει όλη η περιοχή νερό. Εκεί δεν βρέθηκε. Άρα... Στην βρύση, την εξωτερική, που έχουν όλοι στην αυλή. Δεν βρέθηκε αρσενικό, βρέθηκε που μόνο... Που παίρνουν όλοι. Όχι, που παίρνει συγκεκριμένη οικία μόνο. Βρύση που έχει έξω στην αυλή η οικογένεια. Μάλιστα. Εκεί... Δεν βρέθηκε αρσενικό. Στην κουζίνα βρέθηκε αρσενικό όμως. Εκεί που μαγειρεύουμε, που κάνουμε, που πίνουμε νερό. Ακριβώς. Είναι πολύ περίεργο. Είναι πολύ περίεργο. Γι' αυτό ρωτάω. Είναι πολύ περίεργο. Και εκτός από αρσενικό βρέθηκε και μόλυβδος. Σε μεταγενέστερη εξέταση που έγινε πάλι από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και στα τρία σημεία, στα ίδια σημεία πάλι, στη δεξαμενή, στη βρύση της αυλής και στη βρύση της κουζίνας, δεν παρατηρήθηκε καμία απόκληση. Όμως ζει ένα κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να υποθεί. Εάν λοιπόν υποθέσουμε ότι, αν δεκτούμε ότι είναι μια λογική τιμή αυτή του αρσενικού που βρέθηκε στην κουζίνα, ότι καταναλώθηκε δηλαδή αυτό το νερό και έχει αρσενικό αυτό το νερό, θα πρέπει να βρεθούν ταυτόχρονα, να είχαν βρεθεί ταυτόχρονα στον οργανισμό της 34χρονης και υψηλά ποσοστά αρσενικού, αλλά και υψηλά ποσοστά μολύβδου. Βρέθηκε και μόλυβδος και αρσενικό. Μόλυβδος, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, δεν βρέθηκε στον οργανισμό της 34χρονης. Εφόσον λοιπόν πίνουμε, να το πούμε απλά, νερό από μία βρύση, στην οποία βρύση υπάρχει αρσενικό και μόλυβδος, και μας παίρνουν δείγμα να μας κάνουν εξετάσεις, πρέπει να βρούμε και θα πρέπει να βρεθούν πολύ υψηλά ποσοστά, αν θεωρήσουμε ότι ήταν τόσο υψηλά που μπορούσαν να την δηλητηριάσουν, και μόλυβδου και αρσενικού. Μόλυβδος βρέθηκε πολύ πολύ πιο κάτω από τα φυσιολογικά όρια. Αυτά δείχνουν τα δικά μας ντοκουμέντα, τα οποία είναι στα χέρια της Γιώτας. Όπως τα είδατε, σας τα δείξαμε κιόλας, με έγγραφα, πάντα μιλάμε. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή και η υπόθεση. Και πάντα, Ζήνα, για να κάνουμε μια διευκρίνηση που πρέπει. Πάντα εμείς αναφερόμαστε στα στοιχεία και τις πληροφορίες της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί μέχρι τώρα. Έχουμε ένα δικαστήριο μπροστά μας, η κάθε πλευρά θα προσκομίσει τα δικά της στοιχεία, τις δικές της εκθέσεις, τις δικές της πραγματογνωμοσύνες και θα δούμε, θα έχει τεράστιο επιστημονικό ενδιαφέρον η δίκη αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώτα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις θα πάμε μέχρι το Πήλιο, μέχρι το Βόλο, εκεί που βρίσκεται ο Γιώργος Σόμπολος, για κάποιο πολύ συγκεκριμένο λόγο. Θα μιλήσουμε για το ρεπορτάζ που το τελευταίο διάστημα έχει έρθει στην επικαιρότητα, καθώς υπάρχει μια απόφαση για 20 χρόνια. Δεν έχει προηγούμενο αυτή η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Θεσσαλονίκη, Ζήνα. 20 χρόνια στον ηγούμενο της παλαιάς αδελφότητας της Μονής Εσφυγμένου. Και μιλάς με τον ηγούμενο. Μιλάμε με τον ίδιο και μας λέει πάρα πολλά πράγματα. Αυτά σημαντικά. Λοιπόν θα δούμε. Και αμέσως μετά τις διαφημίσεις, δεν θέλω να, έτσι, θέλω να υποδεχτούμε όμορφα εμείς ως εκπομπή, γιατί τη δικιά μας εκπομπή πέρυσι εμπιστεύτηκε ο παππούς Λάμπης και εδώ παρέα όλοι μαζί ως εκπομπή αναζητούσαμε καθημερινά το Φίβο, ο οποίος είχε φύγει, τον είχε πάρει ο πατέρας του και τον έψαχνε όλη η Ελλάδα. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ αυτή την κινητοποίηση τη δική σας. Άρα σήμερα θέλω να δω πώς είναι αυτό το παιδί, πώς είναι ο παππούς Λάμπης, καθώς μπροστά του τώρα στις 15 Φλεβάρι έχει το δικαστήριο. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λίγες ημέρες πριν τη δίκη για τη δολοφονία της ζωγράφου Λέλας Μαυρομάτη στην Ορμήλεια Χαλκιδικής. Έχασε τη ζωή της από τον ενδιαστάσει Αλβανό σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια άρπαξε τον τετράχρονο γιο τους. Σε ζωντανή σύνδεση ο πατέρας της. Ζωντανά στο πλατό η Ζωή Λάσκαρη, η γυναίκα που μαγεύει το κοινό με την έμφυτη θηλυκότητα και τον ανεπιτίδευτο αισθησιασμό.
Σε λίγο η Ζωή Λάσκαρη θα είναι εδώ στην παρέα μας και έχω κρατήσει κάτι που είχε δηλώσει παλιότερα στο Μέγκα και στο Γιάννη Πολίτη. Αυτός ο πόνος, η ζωή της, γιατί έμεινε ορφανή από πολύ νωρίς, τον πατέρα της δεν τον γνώρισε ποτέ και λέει θα μπορούσε να με κάνει κακό άνθρωπο. Αντίθετα, επέλεξα να μην πονέσει κανένας όπως πόνεσα εγώ. Αυτό για να το πει κάποιος σημαίνει ότι έχει κάνει πολύ εσωτερική κριτική, αυτοκριτική δηλαδή. Έχει πονέσει ο ίδιος πολύ, άρα μπορεί πια να βγει δημόσια και να πει αυτό που ακριβώς είπε στο Γιάννη Πολίτη. Λοιπόν, τώρα όμως θα πάμε στο Γιώργο το Σόμπολο, όπου βρίσκεται στο Πήλιο και έχει να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Γιώργο. Ζήνα, καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου πριν από λίγες ημέρες μια 80χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπεσμένα από το σπίτι από εδώ στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Τελικά κατέληξε η γυναίκα. Είναι το σπίτι όπου ζούσε εδώ μαζί με την κόρη της και το γαμπρό της. Είναι η κυρία Μαρίνα και ο κύριος Κώστας. Είναι οι δύο άνθρωποι οι οποίοι τα τελευταία 3 χρόνια είχαν υπό την επίβλεψή τους την ηλικιωμένη γυναίκα. Δυστυχώς όμως δεν κατήθηκε στη ζωή η γυναίκα αυτή. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση με τραύματα, όπως ανέφεραν μεταξύ άλλων οι γιατροί, στο σώμα και με ενδείξεις ασιτίας και πιθανότατα χωρίς να λαμβάνει τη σωστή φαρμακευτική αγωγή. Αυτό υποστηρίζουν οι γιατροί. Έμενε σε αυτό το σπίτι που είναι ακριβώς από πίσω μου. Όμως, τόσο η κόρη της, η κυρία Μαρίνα που έχουμε εδώ πέρα δίπλα μας, όσο και ο γαμπρός της, ο κύριος Κώστας, έχουν διαφορετική άποψη για αυτά που τους καταλογίζει η κοινωνική λειτουργός, η οποία πριν από περίπου 3,5 χρόνια ήρθε εδώ πέρα στο σπίτι, έκανε έναν έλεγχο και θεωρεί ότι τα πράγματα, οι συνθήκες εδώ πέρα διαβίωσης της γυναίκας δεν ήταν σωστές. Κυρία Μαρίνα, εσάς ήταν η μητέρα σας, η Κωνσταντίνια, σωστά? Για πείτε μου λίγο, εσείς την προσέχατε, είχατε... Την προσέχαμε, ναι. Στο στόμα την τάιζα. Της έλειπε τίποτε, γιατί... Όχι, τίποτα δεν της έλειπε. Εσείς βέβαια δεν ζείτε σε εξαιρετικές συνθήκες, είσαστε άνθρωποι του ΜΟΧΤ, εδώ πέρα με ροκάματο σύζυγος από ό,τι έχω καταλάβει. Τίποτα δεν την έλειπε, όχι. Τα φάρμακα κανονικά. Φαγητό είχε... Τα πάντα είχε, το φαγητό τα πάντα είχε. Εσείς ήσασταν κοντά της, δηλαδή συνέχεια αυτό... Συνέχεια, κοντά της εγώ, μέρα νύχτα. Ναι. Με τον Κώστα είσαστε χρόνια μαζί, είσαστε... Από το 2007. Και με τη μητέρα σας πώς τελικά καταλήξατε εδώ πέρα, δηλαδή πώς ήρθε η μητέρα σας, γιατί λένε ότι τη φέρατε εδώ με το ζόρι, δεν ήρθε με τη θέλησή της. Με τη θέλησή της ήρθε. Με τη θέλησή της ήρθε, όχι με το ζόρι. Είστε και κόρη της κιόλας, δεν είναι ότι δεν πήγες έναν άγνωστο. Με τη θέλησή της ήρθε. Και πού έμενε? Έμενε στο δωμάτιο που βρίσκεται ακριβώς εδώ πέρα. Θα δείτε τώρα, Ζήνα, το δωμάτιο στο οποίο έμενε η ηλικιωμένη γυναίκα με τη βοήθεια εδώ του οικονολήπτη μας, του Ιγκόρ. Εδώ μέσα σε αυτό το δωμάτιο, σε αυτό το κρεβάτι που είναι και η κουζίνα του σπιτιού, έμενε εδώ πέρα μέσα η 80χρονη γυναίκα. Για πείτε μας εσείς, κύριε Κώστα, εδώ πέρα σας κατηγορεί η κοινωνική λειτουργός, η οποία είχε έρθει εδώ πέρα πριν από λίγο καιρό, και λέει ότι υποσιτιζόταν, δηλαδή δεν τρεφόταν αρκετά η πεθερά σας, ότι δεν λάμβανε την φαρμακευτική αγωγή. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό το πράγμα? Εγώ έχω να απαντήσω ότι η γελιότητα και το ψεύδος είναι σε όλο το μεγαλείο. Λοιπόν, όταν πήραμε στην πεθερά του 2013, την πήραμε σε μια κομματώδη κατάσταση. Κομματώδη εννοούμε, ο κομματώδη μόνο, έτοιμη του θάνατά. Λοιπόν. Έμενε μόνη της τότε, έτσι, δεν ήταν ότι είχε κάποιον? Όχι, έμενε μόνη της, με τον Νίκιο. Έμενε μόνη της. Οι συγγενείς που του παίζουν τόσο φιλόπον, τόσο απλοϊκοί άνθρωποι, την είχαν παρατημένη. Η κοινωνική λειτουργός απ' την άλλη, που ενώ η πεθερά μην ήταν γραμμή στη βοήθεια στο σπίτι, την είχε παρατημένη πέρα για πέρα εντελώς. Λοιπόν, οπότε δεν θα πρέπει να βγαίνουν και να εναντιώνονται. Η κοινωνική λειτουργός αντίστοιχα έπαιξε μια υπόλη ζημιά εναντίον. Όχι υπόλη ζημιά, καλά έκανε και η γυναίκα, θα έλεγα. Ήρθε εδώ πέρα και υποστήριξε ότι εσείς τη διώξατε, ότι με βίαιο τρόπο... Περίμενε, δεν ήρθε καθόλου. Έπαιξε, σου λέω, ένα υπόλο παιχνίδι. Τι εννοώ υπόλο παιχνίδι? Πήγε στο ΑΤΜΙΛΙΟΝ που υπαγόμαστε γενικά όλος ο Δήμος εδώ και έβαλε ψεύδι στην αστυνομία ότι θα τη μαχαίρωνα εγώ. Τέλος πάντων, επικοινωνία ο νόμος του κινητό μου, με είπε ο Κώστας Τσεκρυγόνης, μάλιστα ο ίδιος λέω. Λέει πρέπει να έρθουμε με την κυρία Λειτουργό, θέλει να κάνει μια έρευνα. Πολύ ευχαριστώ, σελάτε.
Είδαμε την κυρία, την κοινωνική τη λειτουργό. Τέλος πάντων, ο αστυνόμος είναι ομοιοπλισμένος αναστακός. Μιλάμε ότι σε... Ήρθε εδώ πέρα λοιπόν, έκανε τον έλεγχο, σας συνέλαβε κάποιος, έγινε κάτι. Όχι, τίποτα δεν είναι. Είδαμε τον αστυνόμο. Τέλος πάντων, ο αστυνόμος βέβαια με είχε για να λέμε την αλήθεια υποαυστηρή επιτερησούτη. Πού στην ρούμε, δεν με αφήνουν να κατούρισουμε σιγούρι κιόλα. Εντάξει, με άψη πήγα, κατούρισα. Τέλος πάντων, όταν ήρθε η κοινωνική λειτουργός, αφού τέλειωσε την έρευνα, την ανάκριση με την πυθρά, την εξακρίβωση με την πυθρά που πήρε. Η πεθερά σας τότε ήταν μέσα εδώ στο δωμάτιο που βλέπουμε εδώ αριστερά που είδαμε προηγουμένως στα πλάνα. Ναι. Ήταν εδώ η πεθερά σας και εσείς ήσασταν εδώ πέρα με την κοινωνική λειτουργό και τον αστυνομικό απ' έξω. Πεθερά μέσα με την κοινωνική λειτουργό και εγώ ήταν με τον αστυνόμο. Λοιπόν, όταν η κυρία λειτουργός τέλειωσε, εγώ ήταν έξω με τον αστυνόμο. Εγώ, η γυναίκα μου, κοίτρισε έξω η γυναίκα μου. Ο αστυνόμος και εγώ έξω. Δεν σας είπε κάτι ο αστυνομικός? Λοιπόν, τίποτα. Ο αστυνόμος απολύτως τίποτα. Λοιπόν, με το μόλις βγαίνει έξω η κοινωνική λειτουργός, λέω, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Λέει, ορίστε, με λέει. Είσαι, τη λέω, λειτουργός του Δήμου, κοινωνική λειτουργός. Έβλεπες έναν άνθρωπο που ήταν σε κατάρρευση. Φρόντζες να είδες τα φάρμακά της. Τη δουλειά μου έκανα. Έβλεπες έναν άνθρωπο που ήταν σε κατάρρευση. Ειδοποιήσεις στο ΕΚΑΒ. Και το ΕΚΑΒ είναι χωρίς χρέος. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Για να καταλάβουμε, εσείς λέτε ότι τις δίνατε κανονικά τα φάρμακα που έπρεπε. Σωστά, κυρία Μαρίνα, τις δίνατε τα φάρμακα που έπρεπε να πάρει η μητέρα σας, την ταΐζατε κανονικά με τις δυνατότητες φυσικά που έχετε. Γιατί δεν είναι ότι είσαστε πλούσιοι, σωστά. Έτσι είναι, ναι. Με τις δυνατότητες που έχουμε, ναι. Έχετε άλλους συγγενείς εσείς οι οποίοι σας βοηθούσαν, υπάρχουν άλλοι συγγενείς? Υπάρχουν, αλλά βοηθάει κανένας. Άρα, Γιώργο μου. Θέλω δηλαδή να. Γιώργο μου, βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από το οτιδήποτε και ό,τι ακούσαμε αυτές τις μέρες και γράφτηκαν από χθες, είναι άνθρωποι που φέρθηκαν πολύ σωστά στη μητέρα, όπως μας περιγράφουν εδώ. Ήταν άνθρωποι που την αγκάλιασαν και έκαναν ό,τι μπορούσαν. Και ενώ υπάρχουν και άλλοι συγγενείς, ήταν οι άνθρωποι που ήταν πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι, όπως σου τα λένε μέχρι στιγμής? Εμείς μεταφέρουμε τι λέει η κόρη της Θανούσης και ο σύζυγός της, ο γαμπρός της, της ηλικιωμένης γυναίκας. Αυτή είναι η δικιά τους η κατάθεση. Εγώ πρέπει να σας πω από αυτό που ζω αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, είναι ότι είναι ένα ζευγάρι, μια οικογένεια με πενιχρά εισοδήματα, εάν όχι ανύπαρκτα επί της ουσίας εισοδήματα. Δεν έχουν οι άνθρωποι. Εργάτης είναι ο κύριος Κώστας, από ό,τι μου λέει, που και που κάνει μεροκάματα και δεν είναι και εύκολο, δεν έχει και τις δυνάμεις, τις αντοχές να κάνει μεροκάματα. Δεν ζουν, όπως βλέπετε, σε κάποιο παλάτι, σε ένα σπίτι το οποίο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ο κόσμος τους βοηθάει, κάποιοι από τους γείτονες τους βοηθούν. Παλιότερα δούλευε στο Δήμο, στην καθαριότητα, ο κύριος Κώστας. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτά που έκανε δικαιοσύνη στην αυτή του μήνα. Πάντως το σημαντικό, Γιώργο μου, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν κρύβονται από κάπου. Είναι εκεί, σε υποδέχτηκαν στο σπιτικό τους, αυτό το όποιο σπιτικό. Και αυτή τη στιγμή ξεδίπλωσαν τα δικά τους συναισθήματα σε μια εκπομπή. Εμείς δεν είμαστε οι άνθρωποι που θα πούμε τι ακριβώς έπρεπε να είχε συμβεί, αλλά είμαστε από δημοσιογραφικής πλευράς να καταγράψουμε αυτό που είδαμε. Είναι μια ταλαιπωρημένη οικογένεια, Ζήνα. Είναι δύο άνθρωποι του Μόχθου και η κυρία Μαρίνα και ο κύριος Κώστας που είναι εδώ πέρα δίπλα μου, οι οποίοι βλέπετε, η Γκορ δείξε το σπίτι, βλέπετε που μένουν εδώ πέρα αυτοί οι άνθρωποι, όσο μπορούν με ό,τι μέσα είχαν. Τουλάχιστον μας λένε και η κόρη της κυρία Μαρίνα, η κόρη της Θανούσης, ότι ήταν εδώ κοντά τη συνέχεια, την τάιζε με τα φαγητά που είχαν, τα φάρμακα της έδινε, την πρόσεχε, λέει, σωστά? Ναι, σωστά, ναι. Ζήνα, αυτή είναι η κατάσταση. Τα υπόλοιπα θα τα κρίνει η δικαιοσύνη. Εμείς απλώς παραθέτουμε τα δεδομένα. Γι' αυτό και το είπα πριν. Εδώ. Και από εκεί πέρα η δικαιοσύνη θα κρίνει ό,τι πρέπει να κρίνει. Η Ρούλα η Κουσκουρή θέλει κάτι να σε ρωτήσει. Γιώργο, δύο πράγματα μόνο. Αν γνωρίζεις από το ρεπορτάζ, αν ξέρει η κόρη της γιαγιάς που έφυγε από τη ζωή, αν έπαιρνε κάποια σύνταξη η γιαγιά, αν είχε κάποια έσοδα για να μπορεί να ζήσει και εκείνη να συμβάλλει για τα δικά της προσωπικά έξοδα. Και δεύτερον, αν ισχύει αυτή η είδηση που έχει κυκλοφορήσει, ότι είχε γίνει, όπως είπες και εσύ, η καταγγελία από την κοινωνική λειτουργό και ολιγόρησαν οι αρμόδιες αρχές προκειμένου να βοηθηθεί αυτή η γιαγιά. Σύμφωνα με τη δική της άποψη, πάντως.
Ρωτάει η Ρούλα Κουσκουρή από το στούντιο. Η μητέρα σας έπαιρνε κάποια σύνταξη αυτά τα χρόνια που πριν έρθει εδώ και αφότου ήρθε εδώ πέρα στο σπίτι. Ναι, ναι. Με αυτή τη σύνταξη εσείς παίρνατε τα φάρμακά της, τρώγατε εσείς τα λεφτά, γιατί σας κατηγόρησαν ότι παίρνατε τα λεφτά εσείς και αντί να τα δώσετε για φάρμακα, τα δίνατε όχι, σε άλλο. Όχι, όχι. Δεν παίρναμε τα φάρμακα. Παίρνατε τα φάρμακα. Ναι. Ως προς το άλλο το κομμάτι που ρώτησε Ζούλα, ναι. οι αστυνομικοί έχουν κάνει έχει γίνει μια έρευνα εδώ πέρα από την αστυνομία. Αυτό το χαρτί που είπαμε προηγουμένως με την κοινωνική λειτουργό έστειλε το 2013 το χαρτί στην εισαγγελία και ορίστηκε δικάσιμος 17 Μαρτίου τώρα, το Μάρτιο του 2017. Για τρία χρόνια. Σε ένα μήνα δηλαδή. Τέσσερα. Τέσσερα σχεδόν χρόνια αργότερα από τη στιγμή που έγινε η αυτοψία στο σπίτι. Μάλιστα, μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα χαιρετίσματά μας στους δύο αυτούς ανθρώπους και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα κρίνει τι έπρεπε να γίνει. Τους ευχαριστούμε πάντως πάρα πολύ που σε υποδέχτηκαν σε αυτό το φτωχικό τους σπίτι που έτσι κι αλλιώς η εικόνα είναι περισσότερη από χίλιες λέξεις, μιλάει από μόνη της. Εμείς το να περιγράφουμε αυτό που βλέπουμε δεν έχει καμιά απολύτως αξία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Άρη Λάμπο, ο οποίος βρίσκεται στο Περιστέρι, όπου εκεί υπάρχει ένα άγριο έγκλημα. Άρη, καλό μεσημέρι. Ζήνα, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έγκλημα το οποίο έχει συγκλονίσει όλη την περιοχή, όλους τους κατοίκους οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Τα ξημερώματα λοιπόν, γύρω στις 2 με 3, κάποιοι άγνωστοι μπήκαν μέσα στο σπίτι μιας οικογένειας Αλβανών. Το σπίτι μπορείτε να το δείτε αυτή τη στιγμή, είναι στο δεύτερο όροφο. Πυροβόλησαν τον άνδρα 50 ετών περίπου και τη γυναίκα στο κεφάλι. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της ακαριαία, ενώ ο άνδρας μέχρι αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος στο Αττικό Νοσοκομείο. Πρέπει να σου πω, Ζήνα, ότι μέσα στο σπίτι βρίσκονταν και δύο παιδιά. Πρόκειται για μία 18χρονη, η οποία αμέσως κλείστηκε, κλειδώθηκε μέσα στο δωμάτιό της όταν κατάλαβε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Ενώ μάλιστα υπήρχε και ένας 24χρονος, ένας 24χρονος, ο οποίος από ό,τι γνωρίζουμε σύμφωνα με πληροφορίες από τη γειτονιά αντιμετώπιζε και κάποια κινητικά προβλήματα. Φαίνεται πως προσπάθησε να αντισταθεί, όμως οι δράστες τον ακινητοποίησαν, τον χτύπησαν και φέρει κάποια τραύματα στην άνω και κάτω γνάθο. Να σου πω, Ζήνα, ότι οι πληροφορίες από την αστυνομία λένε πως μέσα στο διαμέρισμα βρέθηκαν σε ένα συρτάρι κάποια χρήματα, ένας αριθμός χρημάτων, ενώ ψάχνουν να βρουν και το πορτοφόλι του 50χρονου, το οποίο όμως ακόμα δεν γνωρίζουμε εάν όντως έχει κλαπεί, αν λείπει ή αν βρίσκεται κάπου εκεί. Υπάρχουν κάποιες τελευταίες πληροφορίες, να σου πω μάλιστα, οι οποίες λένε ότι οι δράστες έφυγαν από το διαμέρισμα πεζή και λίγο πιο πάνω στην οδό Αλεξάνδρου, η οποία είναι κάθετη, πήραν ταξί και έφυγαν. Είναι πληροφορίες που μας ήρθαν λίγο πριν από πολύ λίγο. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Δημήτρη μου, πάμε στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τη μονή εσφυγμένου. Ένα θέμα που τουλάχιστον το 1973 υπάρχει. Θέμα πνευματικό, όπως λέει ο ηγούμενος παλαιάς αδελφότητας της μονής εσφυγμένου του Αγίου Όρους. Αυτά που μας λέει στη συνέντευξη είναι σημαντικά με ποια έννοια. Λέει ότι ήμουν έτοιμος να παραδοθώ αφού είχε επιβληθεί ποινή από το ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκης, το μεικτό ορκωτό, 20 χρόνια. Δεν έχει προηγούμενο, όπως είπαμε. Δεν έχει προηγούμενο, βέβαια, αυτή η ποινή. Πάρα πολλά χρόνια. Μας λέει λοιπόν ότι ήμουν έτοιμος να παραδοθώ στη συνέντευξη. Τελικά με έπεισαν η μοναχή της, η αδελφότητα, να μην πάω στον εισαγγελέα και στη φυλακή. Μέσα στη συνέντευξη. Ήταν έτοιμο δηλαδή στιγμή, με την απόφαση. Ποια είναι η κατάσταση, Δημήτρη μου, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, γιατί το συζητούσαμε και στη σύσκεψη το πρωί. Ο ηγούμενος τον κρύβουν μέσα στη μονή. Τι έχει ακριβώς συμβεί, αυτό θέλω να καταλάβω. Βρίσκεται στη μονή και δεν το κρύβει ο ίδιος. Το λέει. Είμαι μέσα στη μονή μαζί με την αδελφότητα. 112 συνολικά είναι όλοι μαζί οι μοναχοί. Μαζί με τον ηγούμενο. Άρα λέει, είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Το ζητούμενο ότι δεν φοβάται, όπως λέει στη συνέντευξη, τα κάγκελα της φυλακής. Φοβάται μόνο τον Θεό. Μεγάλο θέμα πάντως είναι αυτό.
ένα θέμα και να θυμηθούμε και αυτά που έχουν γίνει το 2013, όπως και επίσης θυμούνται αρκετοί τι έγινε το 2004. Δημήτρη, είναι κάθριξη, έτσι, 20 χρόνια κάθριξη. Άρα 20 χρόνια. Πρέπει να οδηγηθεί στις φυλακές. Στις επόμενες ώρες. Να το καταλάβω, είναι κάθριξη. Γιατί στην κάθριξη, αφού είναι μικτόρκο, το είναι κάθριξη. Δεν έχει νοσταλτικό χαρακτήρα. Δηλαδή την φυλάκιση πρέπει οπωσδήποτε να το. Δεν έχει νοσταλτικό χαρακτήρα. Να το συλλάβουν, να το βρουν το συλλάβουν. Στις επόμενες ώρες δηλαδή. Δεν μπορεί να μπει κάποιο όμω μέσα στη μονή και να συλλάβει άνθρωπο. Εδώ είναι το ζητούμενο το μεγάλο και το σημαντικό θέμα. Τι θα γίνει τις επόμενες ώρες ή μέρες. Δηλαδή πρέπει να επιδοθεί αυτό που λες και εσύ, Γιώτα. Τα εντάλματα σύλληψης έχουν εκδοθεί και για τον ηγούμενο αλλά και για έναν ακόμα μοναχό της παλαιάς αδελφότητας, 20 χρόνια και ο δεύτερος μοναχός. Είναι τεράστιο το θέμα. Ο ίδιος λέει δεν φοβάται αν θα πάει φυλακή. Αλλά είναι το ζητούμενο ότι θα γίνει όταν πάει να επιδοθεί το ένταλμα σύλληψης. Στα δύο εντάλματα σύλληψης. Ναι. Η λογική λέει αυτό, θα του συλλάβουν. Δεν υπάρχει όμως αλλά το άβατο που λέω. Εδώ υπάρχουν δηλαδή θέματα. Είναι ηγούμενο, δεν έχει προηγούμενο. Πώς θα πει... το λέω αυτό, δηλαδή. Το άβατο είναι για τις Άγιο Όρος για εμάς τις γυναίκες. Ναι, ναι, το λέω με την έννοια, δηλαδή, με την έννοια από... ρερούλα μου. Είναι πολύ δύσκολο για την εικόνα τέτοια. Ορθοδοξία μας, για το πίστη μας. Αυτή η εικόνα, δηλαδή, για μένα είναι λίγο... Δεν ξέρω. Όλες οι εικόνες και αυτή η φωτογραφία να βλέπει τον ασοφόρο με μολότοφ στο χέρι δεν συνάδει. Όπως και επίσης η κατακλείδα του. Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλώς εμένα έτσι ένας άνθρωπος που πιστεύω πάρα πολύ και δεν το κρύβω, δεν τρέπομαι γι' αυτό γιατί υπάρχουν άνθρωποι που κρύβουν την πίστη τους για να μην γίνουν γραφικοί. Δεν μου αρέσει. Δηλαδή ούτε να τον συλλάβουν μου αρέσει, ούτε και τα επεισόδια μου άρεσαν και θέλω να το πω. Τη γνώμη μου λέω ταπεινά. Και η κατακλείδα του στη συνέντευξη για να κλείσω κι εγώ με αυτό είναι ότι. Εμείς εδώ θα πεθάνουμε, μέσα στη Μονή. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά εδώ θα πεθάνουμε μέσα στο μοναστήρι. Να τον ακούσουμε τι σου είπε, και γιατί είχαμε την ευκαιρία στην αρχή της εβδομάδας να ακούσουμε και το νέο. Από τη Ρούλα. Από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έτσι. Σε μια συνέντευξη που έδωσε στη Ρούλα Κουσκουρή. Φαίνεται λοιπόν ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρχει τεράστια επικαιρότητα πάνω σε αυτό το θέμα. Να ακούσουμε όμως τι είπε στο Δημήτρη Στρουμπάκο. Μετά την απόφαση, την καταδικαστική, 20 χρόνια επέβαλε το δικαστήριο Θεσσαλονίκης. 20 για κάθριξη, ούτε ο Πάσαρης να ήμουν. Σε μένα εξήγησαν όλη την αυστηρότητά τους. Με 20 χρόνια κάθριξη, σε ηθική αυτουργία που δεν αποδείχθηκε. Και αν για κάποιο λόγο πιστεύουν ότι όλος ο κόσμος κινδυνεύει από ένα μοναχό που αφιέρωσα τη ζωή μου από 19 χρονών και πάω 63 και κινδυνεύει τόσο πολύ, δεν έχω τίποτα άλλο παρά να με βγάλουν από τη μέση να τελειώνει. Κέρα Μεθόδια, μέχρι πού θα φτάσετε? Εγώ ήμουν έτοιμο να πάω να παραδοθώ. Αλλά όλοι οι πατέρες με γνώση εξαιρεμένο ξεσηκωθήκαν και λέει όχι, δεν θα πας πουθενά. Η θέση σου είναι εδώ. Έχω 110 γεροντάκια. Άμα λείψω εγώ, ποιος θα τους φροντίσει? Το σκεφτήκανε καθόλου αυτό που πάνε να κάνουν? Εμάς, αδερφέ Δημήτρη, μας έχουν καταδικάσει σε ένα αργό θάνατο. Τώρα το κλίμα πώς είναι στο μοναστήρι με τους μοναχούς? Έτσι και δεν σημαίνει τίποτα. Εμείς συνεχίζουμε την διακονία μας, την πνευματική μας κατάσταση. Φοβάστε, υπάρχει κίνδυνος να φυλακιστείτε, φοβάστε? Όχι, δεν φοβάμαι. Το μόνο που φοβάμαι είναι ο Θεός. Αν μπείτε στη φυλακή? Έχει ο Θεός. Εδώ μπήκε ο Χριστός, μπήκαν οι άλλοι. Και εγώ αν πω τι έγινε. Από προχθές έχω τέτοια χαρά μέσα στην ψυχή μου, αδερφέ Δημήτρη, που δεν την είχα ποτέ. Γιατί με καταδικάζουν αδίκως. Αδίκως. Στην προσευχή σας τι λέτε, Γέροντα Μεθόδια? Ο Θεός να συγχωρέσει όλους αυτούς που μας αδικούν. Αυτή είναι η προσευχή μου. Εμείς για να μπούμε μέσα, δεν μας επιτρέπουν στο καίγι να μπούμε. Το παράπονο μου, αδερφέ, είναι ότι δεν υπάρχει, πώς να σας πω, στο Άγιο Όρος αυτό που θα ήθελα να βρω. Και ποιο είναι αυτό? Αυτό, η πνευματικότητα. Ποιος έχει το δικαίωμα να έρθει να με διώξει από την πνευματική μου πατρίδα, από το σπίτι μου που έφαγα τη ζωή μου? Υπάρχει ένα στο μυαλό σας κάποια στιγμή ότι μπορεί να βρεθείτε πίσω από τα κάγκελα? Το έχετε σκεφτεί? Κοιτάξτε, εγώ για την αγάπη του Χριστού, αδερφέ, όχι πίσω από τα κάγκελα και το κεφάλι βάζω. Εκείνο όμως που θα είναι αλίμονο σε αυτούς οι οποίες προσπαθούν να κάνουν αυτά τα πράγματα. Ποια είναι η λέξη που χρησιμοποίησε κάποιος μοναχός σας και σας συγκίνησε περισσότερο μετά την απόφαση, θυμάστε? Ναι. Μου λέει, Γέροντα, εδώ γεννηθήκαμε, όχι ένας, όλοι. Και εδώ θα πεθάνουμε.
πεθάνουμε. Δεν έχουμε να πάμε πουθενά, δεν απειλούμε κανέναν. Περιμένουμε τη βοήθεια από το Θεό. Λυγίσατε εκείνη την ώρα? Όχι, δεν λυγίσα. Και με τη βοήθεια από το Θεό, αδερφέ, άλλο είναι να έχω κάνει κάτι. Εντάξει, θα πω άνθρωπος είμαι, έσφαλα. Τέλος πάντων, ζητάω συγχώρεση. Αλλά να σε εγκαλούνε για πράγματα τα οποία ούτε είχα ιδέα, ούτε αποδείχθηκε ότι ήμουν εγώ ο ηθικός αυθουργός. Νομίζω ότι θέλει μια πιο διαφορετική μεταχείριση σε ανθρώπους οι οποίοι αφιέρωσαν τον εαυτό τους στο Θεό από μικρά παιδάκια. Να ξέρετε ένα πράγμα, μέσα στο αίμα μας κυλάει αίμα μαρτύρων και αγίων. Δεν έχουμε σκοπό να προδώσουμε αυτά τα οποία πιστεύουμε. Αν δεν θέλουν, ας έρθουν εδώ πέρα, βάλουν ένα δυναμίτη, να μας τεινάξουν στον αέρα οι κύριοι αυτοί που δεν μας θέλουν. Όχι εμείς δεν πρόκειται να το κάνουμε ποτέ αυτό το πράγμα. Ας πάρουν ένα αεροπλάνο να μας βομβαρδίσουν, να τελειώνει το θέμα, γιατί είμαστε τα εμπόδια, είμαστε οι εγκληματίες. Τι να κάνουμε? Μόνο πεθαμένοι θα φύγουμε από εδώ. Όχι ότι με αυτό που λέω, κύριε Δημήτρη, μου απειλώ. Θα σταυρώσω τα χέρια και δεν θέλω να σκάνουν. Μάλιστα. Όπως σας είπαμε, είναι ένα θέμα που τις επόμενες μέρες θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και θα επανέλθουμε σίγουρα σε αυτό και με στοιχεία και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, πριν υποδεχτούμε τον παππού Λάμπη, η Ρούλα η Κουσκουρή ετοίμασε έτσι ένα χρονικό όλης αυτής της ιστορίας, καθώς 15 Φλεβάρι έχουμε μπροστά μας το δικαστήριο Ρούλα. Ξεκινά στο Μικτό Ορκωτό Θεσσαλονίκης. Οπότε να θυμηθούμε όλοι μαζί, είχα πάει και εγώ, όπως είπαμε και πριν, με ξενάγησε στο σπίτι όπου είχε γίνει το έγκλημα, εκεί στο φυτώριο το καταπληκτικό που έχουν. Να το δούμε πρώτα και αμέσως μετά να τον υποδεχτούμε. Στις 15 Φεβρουαρίου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Θεσσαλονίκης θα βρεθεί η οικογένεια της ζωγράφου Λέλας Μαυρομάτη. Στο εδόλιο θα καθίσει ο 35χρονος εν διαστάσει σύζυγος της κόρης τους. Εκτός από την πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, τον 33χρονο βαρύνει και η κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο ζωής επειδή άρπαξε τον 4χρονο γιο του Σφίβο. Ήταν 6 Ιανουαρίου του 2016, η ανήμερα της γιορτής των Θεοφανίων, όταν ένα φρικτό έγκλημα στην περιοχή της Ορμήλιας Χαλκιδικής συγκλονίζει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά και όλη την Ελλάδα. Η 49χρονη ζωγράφος Λέλα Μαυρομάτη πέφτει νεκρή με 6 μαχαιριές που δέχεται από τον Αλβανό εν διαστάσει σύζυγό της μπροστά στα μάτια του 6χρονου γιού τους. Η αστυνομία εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό από την πρώτη στιγμή και ψάχνουν το σύζυγοκτόνο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της ευρύτερης περιοχής. Επιπλέον, οι έρευνες των αρχών επεκτείνονται και σε Αλβανία και σε Ιταλία. Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας απευθύνει επανειλημμένως έκκληση στον 35χρονο να παραδοθεί και να επιστρέψει το παιδί στο σπίτι του. Μετά από 18 ημέρες, δύο Αλβανοί εργάτες φτάνουν σε μια περιοχή μόλις 2 χιλιόμετρα έξω από το χωριό Ορμήλια για να κλαδέψουν δέντρα. Εκεί παρατηρούν ότι υπήρχε μια καλύβα και όταν κοιτάζουν μέσα βλέπουν το σύζυγοκτόνο να κοιμάται και το παιδί να είναι δίπλα του. Ειδοποιούν αμέσως την αστυνομία και μετά από επιχείρηση που γίνεται, ο σύζυγοκτόνος συλλαμβάνεται. Ο μικρός Φίβος πέφτει στην αγκαλιά του παππού του, ο οποίος και τον μεταφέρει στο σπίτι τους, στην αγκαλιά της γιαγιάς και του μεγαλύτερου αδελφού του Ιάσονα. Ο δράστης, αφού απολογήθηκε σε εισαγγελέα και ανακριτή, προφυλακίστηκε και οδηγήθηκε στις φυλακές διαβατών της Θεσσαλονίκης. Λίγους μήνες μετά, ο παππούς και η γιαγιά άνοιξαν το σπίτι τους και την καρδιά τους στη Ζήνα. Ο παππούς Λάμπης για πρώτη φορά ανέβηκε στο διαμέρισμα που έχασε τη ζωή της η μονάκριβη κόρη τους. Και νόμιζε Μαρία ότι μπορούσε να τη σώσει, ήταν καθισμένη. Και μάλιστα να κούμψε πίσω. Δείχνει με περηφάνεια τις δημιουργίες της κόρης τους. Μας ξεναγεί στο παιδικό δωμάτιο των εγγονών του, στην κρεβατοκάμαρα της κόρης του, αλλά και στο σημείο που βρέθηκε νεκρή. Η ματιά μας στέκεται στο καντήλι που σιγοκαίει, μα πάνω απ' όλα στέκεται στα μάτια του παππού Λάμπη, εκεί που υπάρχει το μεγάλο γιατί.
Η συνάντηση και η κατάθεση ψυχής του παππού Λάμπη και της γιαγιάς Μαρίας ολοκληρώνεται στο φυτώριο της οικογένειας, εκεί ανάμεσα στα χρώματα και τα αρώματα, εκεί που ο μικρός Φίβος και ο λίγο μεγαλύτερος Ιάσονας δείχνουν να παίζουν αμέριμνοι, έχοντας όμως ανεξίτηλες πληγές στις παιδικές ψυχές τους που κανείς δεν ξέρει πότε θα επουλωθούν. Πώς έχει αλλάξει η ζωή σας? Πολύ. Ήρθαν τα πάνω κάτω. Πώς άλλαξε? Τελειώσαν τα σχέδιά μας, τα όνειρά μας. Τώρα ζούμε για τα παιδιά μόνο, για τα εγγόνια. Ο Ιάσονας λέει, δεν θέλω να σε βλέπω. Γιαγιά, γιατί κλαις? Τι είπαμε, γιαγιά, δεν θα ξανακλάψεις. Δεν θέλω να κλαις, θέλω να είσαι δυνατή. Βλέπεις εμένα πως δεν κλαίω? Ξέρετε, δεν ευτύχησε στη ζωή της και... άδικο είναι. Καλά είναι να κρατάμε ζωντανή την εικόνα της μάνας τους, αλλά... ξέρετε, μας πληγώνει. Να υποδεχτούμε λοιπόν τον παππού Λάμπη στην παρέα μας, στην παρέα σας. Παππού Λάμπη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ζήνα. Θα είναι... Ελπίζω να είμαστε φίλοι ακόμα. Αυτό ήθελα να πω. Και το συζητούσαμε και με την Ρούλα και με τη Μαρίκα, γιατί ήμασταν η περσινή ομάδα. Ειλικρινά σας το λέμε, την ημέρα των Θεοφανίων, η πρώτη μας σκέψη με το που ήρθαμε ήταν όλο αυτό που ζήσαμε πέρυσι στην εκπομπή. Όλον αυτό το δικό σας αγώνα για να βρείτε το παιδί. Μετά ήρθα εγώ, μετά ήταν η Ρούλα, μετά συνδέθηκαν όλα αυτά τα πράγματα και γίναμε μια αγκαλιά. Και δεν είναι η αγκαλιά ότι έγινε η εκπομπή, έγινε όλος ο κόσμος για τον εντοπισμό του εγγονού σας. Ευτυχώς τουλάχιστον αυτό το... γεγονός είχε καλό τέλος, το βρήκαμε το παιδί, μπήκαμε τώρα σε ένα ρυθμό, σε μια κανονική ζωή και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται σε λίγες μέρες θα τα ξαναζήσουμε με την δίκη που θα αρχίσει στις 15 του μήνα. Παππού Λάμπη, τι σημαίνει αυτή η δίκη για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές και θα ήθελα πάρα πολύ να το πείτε εσείς και να το περιγράψετε. Γιατί εγώ ήρθα, είδα τα παιδιά πόσο όμορφα είναι, πόσο όμορφα περνούν στο δικό σας περιβάλλον και μάλιστα, οφείλω να το πω γιατί το είπα και σε εκείνη την εκπομπή 21 Απριλίου που δείξαμε εδώ, ότι ήταν πολύ σύντομο το διάστημα που τα παιδιά τα έβλεπες να χαμογελούν, να περνούν όμορφα, γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι τα έκαναν τα παιδιά να νιώσουν ότι πάλι προσπαθούν να δέσουν τα κομμάτια και να γίνουν μια οικογένεια. Τι είναι αυτό που θα συμβεί 15 Φεβρουαρίου τώρα? Είναι φανερό ότι θα ξαναζήσουμε τις στιγμές που ζήσαμε εκείνα ένα χρόνο πριν. Θα περιγραφεί ξανά η δολοφονία της κόρης μας. Θα ξαναθυμηθούμε τις 18 εκείνες δύσκολες μέρες που ψάχναμε το Φίβο σε ένα περιβάλλον που δεν θα μπορούσε να ζήσει μεγάλος άνθρωπος και το ζούσε ένα παιδάκι 4,5 ετών με κρύο, τσουχτερό, με αέρα, με λάσπη, με βροχή, με άσχημες συνθήκες. Η Ρούλα η Κουσκουρή, παππού Λάμπη, ήταν τότε σε αυτή την προσπάθεια εκεί πάνω, οπότε τα είχε ζήσει και μας τα μετέφερε όλα όπως ακριβώς τα περιγράφεται. Και πόσο δυνατή ήταν και η γιαγιά Μαρία και ο παππούς Λάμπης, γιατί δεν ήθελαν να πιστέψουν ότι κάτι κακό θα γίνει στο παιδί. Έδιναν αγώνα, ήταν πάνω από ένα τηλέφωνο, μιλούσαν με όλους, με τους άντρες της αστυνομίας, με τους εθελοντές. Και μετά θέλω να πω και κάτι για τον παππού Λάμπη, γιατί δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και είναι αυτό που λέμε κάθε τι που μας συμβαίνει στη ζωή, για κάποιο λόγο και το γνωρίζουμε και το κάνουμε. Θέλω να πω για τον παππού Λάμπη λοιπόν, και θα πάω σε διαφημίσεις και μετά θα συνεχίσουμε να φορτίσουμε και λίγο την ατμόσφαιρα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Θέλω να πω το εξής, παππού Λάμπη, δεν θα ξεχάσω ποτέ, ότι σε εκείνο το φυτώριο που είχα έρθει εγώ,
συντονίζατε μια προσπάθεια εσείς μαζί με κάποιους κατοίκους του χωριού να πάτε τρόφιμα, φαγητά, μαγείρευε η κυρία Μαρία και οι φίλοι της μέσα εκεί. Και η κυρία Δέσποινα. Η κυρία Δέσποινα και η κουμπάρα μέσα εκεί. Μαζεύατε αυγά, μαζεύατε φαγητά να πάτε στους πρόσφυγες. Ένας άνθρωπος δηλαδή που ένα μήνα πριν είχε ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ, όλη του αυτή η οικογένεια φρόντιζε τους πρόσφυγες. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ο δικός σας πόνος έγινε δημιουργία, έγινε μια τεράστια αγκαλιά για τον άλλο κόσμο. Και γι' αυτό πήρατε και αυτή την αγάπη του κόσμου. Όταν κάτι συνέβη σε εσάς, έτρεξαν όλοι, Παπουλάμπη. Ναι, το ξέρω και ευχαριστώ για όλους. Τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Θα αποφορτήσουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Να πιείτε κι εσείς μια γουλιά νερό. Θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν έρθουμε να πούμε λίγο τι θα συμβεί σε αυτή τη δίκη. Έτσι, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, γιατί ξανά, 15 Φλεβάρι, θα πρέπει να ζήσετε όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Η Ζήνα και ο Σπύρος ταξιδεύουν στο Ηράκλειο της Κρήτης και σας ξεναγούν στις άγνωστες ομορφιές της πόλης. Εδώ είμαστε λοιπόν και είχαμε μείνει στον Παππού Λάμπη που θα μας έλεγε, το ερώτημα θα μας απαντούσε τι θα συμβεί 15 Φεβρουαρίου στα δικαστήρια, καθώς θα πρέπει όλη η οικογένεια να ξαναβρεθεί και να ξαναζήσει όλες τις δύσκολες εκείνες στιγμές. Παππού, σας ακούμε. Παππού Λάμπη. Ελπίζουμε, πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια καλή δίκη, ότι θα δικαιωθεί η κόρη μας και πιστεύουμε και θέλουμε κυρίως να μείνουμε ανενόχλητοι για αρκετά χρόνια για να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Ξέρετε, έχουμε γίνει ξανά μετά από πολλά χρόνια γονείς μικρών παιδιών και αυτό χρειάζεται προσπάθεια και θυσία. Να μεγαλώσουν τα παιδιά, να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους, να είναι ικανά να λογικά να σκεφτούν για όλα αυτά τα γεγονότα. Και αυτό θα γίνει, πιστεύουμε, μετά από πάνω από 20 χρόνια. Τι σημαίνει, Παππού Λάμπη, δικαίωση για σένα? Γιατί έχουμε κάνει πολλές φορές κουβέντα και ήσουν ένας άνθρωπος που λέγαμε πάντα που χαρά στην υπομονή του, για να το πω έτσι λαϊκά. Τι σημαίνει σε αυτό το δικαστήριο δικαίωση για σένα και την οικογένειά σου, τη γιαγιά Μαρία και όλους τους ανθρώπους που υπήρξατε συνοδοιπόροι αυτό το δύσκολο χρόνο? Κοιτάξτε, ο καθένας πρέπει να πληρώνει τις πράξεις του, τις επιλογές του. Αυτός σκότωσε με άσχημο τρόπο μια γυναίκα που, πέρα από την κόρη μας, που από το γεγονός ότι ήταν η κόρη μας, ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος, πρέπει να πληρώσει για την πράξη του. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς τίποτα άλλο παραπέρα από αυτό. Αλλά εκείνο που μας απασχολεί είναι ότι πρέπει να μας αφήσει ανενόχλητους να μεγαλώσουμε τα παιδιά του. Παππού Λάμπη, η υγεία σου είναι καλά? Καλά είναι. Καλά είναι. Η ζωντάνια σου. Βλέπω ότι έτσι λίγο είσαι πεσμένος. Σκέφτεσαι τον μπροστά, το 15. Σκέφτομαι φυσικά. Σε νιώθω. Φυσικά σκέφτομαι. Σε νιώθω. Έχουμε συχνές διαβουλεύσεις με τον δικηγόρο. Ποιος είναι ο δικηγόρος σας? Ποιος είναι ο δικηγόρος? Κόλλιας. Κύριος Κόλλιας. Α, ο κύριος Κόλλιας, που ήταν? Ήταν και δικηγόρος της Λέδας. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Πριν. Ήταν ο άνθρωπος αυτός... εκείνος που είχαμε βγάλει στο τηλέφωνο και μας είχε πει ότι η Λέλα είχε βάλει τον εαυτό της σε μια διαδικασία διαζυγίου. Θυμάμαι όλη την ιστορία, αν μου βάζατε αυτή τη στιγμή να την πω όλη, θα την έλεγα νερό. Θυμάμαι ότι τη ζήσαμε πολύ έντονα.
Και η άλλη πλευρά έχει μπει ο κύριος Κούγιας, αν ξέρω καλά. Ναι, ναι, ήταν όλη η υπόθεση που είχε γίνει με τον κύριο Κούγια, αν θα είναι τελικά ο... γιατί κάποια στιγμή είχε... Η περιβόητη συνάντηση, Γιώτα μου. Μπορούμε να τη θυμίσουμε και στους τηλεθεατές. Τότε υπήρχαν κάποιες πληροφορίες ότι είχε συναντηθεί ο κύριος Κούγιας με τον κατηγορούμενο, τον πρώην γαμπρό του κύριου Λάμπη. Μάλιστα τότε είχα ασχοληθεί με την υπόθεση και είχαμε βρει και ένα σπίτι που ενδεχομένως να έγινε η συνάντηση. Ο κύριος Κούγιας το αρνείτο ότι υπήρξε συνάντηση τέτα-τέτ. Τώρα βεβαίως έχει αναλάβει... Βέβαια μετά σε επόμενη εκπομπή που είχε έρθει σε εμάς ως καλεσμένος για ένα αφιέρωμα που του είχαμε κάνει, ήταν ακριβώς την ίδια μέρα που είχε ανακοινωθεί, μας είχε πει ότι όντως... Ότι αποδείχθηκε και ακόμη και από τις κλήσεις στο κινητό του ότι ήταν κάποιος άλλος που προσπάθησε μέσω της γραμματέας του να βρει... Πάντως αυτή τη στιγμή είχε αναλάβει την υπόθεση από την πλευρά του κατηγορούμενου ο κύριος Κούγιας. Γι' αυτό το λέω, και να θυμίσουμε, μιας και είπαμε τη μία πλευρά, να πούμε και την άλλη. Μόνο να θυμίσουμε ποια είναι η κατηγορία που βαρύνει τον ενδιαστάσει σύζυγο της Λέλας, τον κατηγορούμενο, είναι κατηγορείται για την πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και βαρύνεται και με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, επειδή είχε αρπάξει τον εφήβο για 18 ημέρες και οι συνθήκες οι οποίες ζούσε το παιδί αυτές τις 18 ημέρες, όπως τουλάχιστον έχουν περιγραφεί στη συνέχεια, ήταν συγκλονιστικές και ενεργιαστικές ταυτόχρονα. Παππού Λάμπη, επειδή δεν θέλουμε έτσι να πούμε περισσότερα και να σας φέρουμε σε δύσκολη θέση, εμείς θα είμαστε 15 Φλεβάρι πάνω στα δικαστήρια. Θέλουμε το δικό σας μήνυμα στους δικούς μας τηλεθεατές που σας αγκάλιασαν τόσο πολύ και συνεχίζουν και μάλιστα σήμερα έτσι που τους δώσατε την ευκαιρία να σας ξαναδούν πάλι. Νομίζω τους δώσατε μεγάλη χαρά, καθώς έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα στο κινητό μου που λένε χαιρόμαστε πάρα πολύ, αλλά στεναχωριόμαστε έτσι που τον βλέπουμε να μη χαμογελά. Θέλω να το πω, παππού Λάμπη, γι' αυτό σας ρώτησα πριν, είστε καλά, νιώθετε καλά, γιατί ο κόσμος σας σκέφτεται, να το ξέρετε. Κοιτάξτε, ήρθα πολύ νυφάλιο στην εκπομπή σας, αλλά ήταν τόσο ζωντανό το αφιερώμα που κάνατε που με συγκλώνησε και γι' αυτό έχει αυτή την εικόνα. Θέλω να κρατήσω το χαμόγελό σας για το τέλος, αυτό που είδα όταν ήρθα πάνω στο φυτώριο και με ξαναγούσατε στα όμορφα λουλούδια. Εν πάση περιπτώσει όμως θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που μας συμπαραστάθηκε και που είχαμε αυτό το τέλος που είχαμε για τον μικρό το φίλο. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά και ελπίζουμε να... Είναι πια παιδιά μας, ξέρετε. Ελπίζουμε να μπορέσουμε ανενόχλητοι, ήρεμοι, να τα μεγαλώσουμε. Δεν μας μένουν πολλά περιθώρια. Πρέπει να ξέρετε ότι η καθημερινότητά μας είναι τροχάδι. Πηγαίνουμε στα γυμναστήρια, πηγαίνουμε στα φροντιστήρια, πηγαίνουμε στα αγγλικά, πηγαίνουμε στα σχολεία, πηγαίνουμε στο ποδόσφαιρο. Ο ένας παίζει το ποδόσφαιρο, ο άλλος είναι περισσότερο σοφιστικέ. Και όλα αυτά μας κρατάνε ζωντανούς κάθε μέρα. Θέλω στην κυρία Μαρία τα χαιρετίσματα και θα τα πούμε πάνω στη Θεσσαλονίκη και θα έρθω να σας πω ένα γεια, απλώς μόνο ένα γεια, χωρίς κάμερες, χωρίς τίποτα. Το χαμόγελο και τη γλυκιά ματιά της κυρία Μαρίας κρατάω. Ευχαριστώ. Και τις κολοκύθες στην είσοδο. Δεν τις ξεχνώ ποτέ. Καλή συνέχεια. Έλα, πάμε να ταξιδέψουμε λίγο, το έχουμε ανάγκη πολύ. Πάμε, Ηράκλειο. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί, από τα λιοντάρια, από αυτή την υπέροχη βόλτα που κάναμε. Και θέλω να πω το εξής, ότι η Ζήνα δεν επισκέπτεται μόνο, μπαίνει στις ζωές των ανθρώπων και ξεδιπλώνει και βγάζει πολύ ωραίες ιστορίες. Αυτό κάναμε λοιπόν. Ξεκινήσαμε από εδώ, από το ξενοδοχείο μας, το Olive Green. Πολύ ωραίο ξενοδοχείο που μας φιλοξένησε, να το πούμε. Ναι. Και φτάσαμε, περάσαμε μέσα από διάφορες. Από ανθρώπους οι οποίοι είχαν να μας πούν πολύ ωραία πράγματα, το 40 αυγά, το καπηλιό αυτό από το 1924 και εδώ περπατήσαμε, φάγαμε την ωραία μπουγάτσα με τη Μιτζήθρα. Ακούσαμε σαξόφωνο. Ακούσαμε σαξόφωνο, ακούσαμε το κλαρίνο. Και καταλήξαμε στο ιδιόμελο. Να διασκεδάσουμε το βράδυ αργά στο ιδιόμελο. με τον μοναδικό Σταυρακάκη. Βασίλη Σταυρακάκη. Λοιπόν, απολαύστε το και αμέσως μετά η Ζωή Λάσκαρη στην παρέα μας. Δείτε.
Η ζωή μια βόλτα, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο. Με μουσική, βότανα, τραγούδια και αρώματα. Ιστορίες που ξεχύνονται από το μπουκάλι της κριτικής παράδοσης, ακολουθώντας το δρόμο που σε βγάζει σε ένα καλύτερο αύριο. Ένα ρολόι μου είχες χαρίσει που το κοιτούσα. Για αρχή, το καπηλιό του 40 αυγά. Πόσα χρόνια μαγαζί είναι αυτό? Κοιτάξτε, αυτό είναι, κλείνει φέτος ακριβώς 92 χρόνια. Πόσα? 92. Ήταν από τον μπαμπά? Ο παππούς μου ήταν εδώ πέρα. Ο παππούς μου, έπειτα ο μπαμπάς μου και μετά έκατσα κι εγώ εδώ πέρα. Ο Γιώργος Σταθάκης μας εξηγεί πώς βγήκε το παρατσούκλι στον παππού του. Γιατί 40 αυγά? Λοιπόν, ο παππούς... Η ταμπέλα με ξετρέλανε, ναι. Κολλημένα αυγά. Λοιπόν, σε ένα σπίτι που πήγανε, ξέροντας η οικοδέσποινα ότι το Γιωργάκης του Παπαγιάννη του αρέσουν τα αυγά, του λέει, έλα Γιώργο παιδί μου να σου κάνω δυο αυγά να τα φας. Πετάγει το πατέρα του λοιπόν, ο προπάπους μου τώρα, και του λέει, ας τον εμωρή Μαρία, έχει 40 αυγά σήμερα. Εσύ δηλαδή είσαι ο 40 αυγάς? Για τους φίλους χαϊδευτικά με φράζω ο αυγάς. Ξέρεις, ο 40 αυγάς, στην τοπία ο αυγάς. Λαχταριστά με ζεδάκια στα πιατάκια, καλή παρέα, φωτογραφίες με καλλιτέχνες και μια εποχή που φεύγει και ολογυρνάει. Είναι καιρή λίγο δύσκολη. Εντάξει, εάν... Τα στιβάνια του παππού θα το κρατήσουν. Λες. Είμαι σίγουρη. Ένα βράδυ είμαστε εδώ με ένα φίλο. Ήταν αργά, είχαν φύγει η πελατεία και κάτι καθάριζα εγώ, κάτι έφτιαχνα εδώ πέρα. Λοιπόν, κάτι συζητούσαμε με τον Δημήτρη για τους παλιούς ανθρώπους, ότι ήταν μερακλείδες, ρε παιδί μου, ότι έτσι είχαν το που κάνανε το κουμάντο, τους κάνανε αυτό. Παιδιά, έπεσε η φωτογραφία του παππού μου, δεν έπεσε κάτω να σπάσει, πλώς ξεκρέμασε και στάθηκε όρθια. Δηλαδή μου λέει ο Δημήτρης ακόμα, μου λέει εσύ, τι έγινε? Λέω, ρε, όσα χρόνια την έχω και την καθαρίζω, δεν την έχω κατεβάσει ποτέ. Τα στιβάνια του που είναι εδώ, γιατί στόπα και δεν μου δώσε σημασία. Δεν είναι εσύ εδώ μέσα, είναι εδώ μέσα, λέω. Mm. Και ο μπαμπάς μου και ο παππούς μου. Παιδιά, όσες φορές έχω γυρευτεί τον πατέρα μου και τον παππού μου, τους έχω γυρευτεί εδώ μέσα. Εδώ είναι μέσα. Εδώ. Εδώ μέσα. Η επόμενη στάση στα βότανα και στα μπαχάρια της κυρίας Κέτης. Δια πάσα νόσων και με την πάσα αλήθεια. Ερχόμαστε συστημένοι στην κυρία Κέτη. Κυρία Κέτη, καλώς σας βρήκαμε εδώ. Τι κάνετε? Λοιπόν, μας είπαν ότι έχετε τα καλύτερα βότανα αλλά και τις καλύτερες συσκευασίες. Να ξεκινήσω να σας πω. Το συσκευαστήριό μας έχει ξεκινήσει από το 35. Είμαστε η τρίτη γενεά. Για δείξτε μας εδώ, τι μπορούμε να βρούμε? Είναι ο δίκταμος. Σε τι κάνει καλό το δίκταμο? Ο δίκταμος είναι καλό στο στομάχι, είναι αφροδισιακό. Δηλαδή, από σεξ άλλο πράγμα. Λοιπόν, πάρε τη συσκευασία. Όλη την εκπομπή. Αυτό είναι το καρτεράκι που έχει 10 είδη μέσα. 10 είδη, γιατί είναι καρτεράκι. Είναι κρύωμα, ναι. Όταν είσαι κρυωμένος, να πιείς ένα ποτήρι, είναι ό,τι καλύτερο. Στο λαιμό. Στο λαιμό, στο στήθος, είναι για το κρύωμα. Πολύ ωραία. Εδώ έχω Λουίζα. Η Λουίζα είναι... Η Λουίζα είναι για όλους μας. Είναι υποδιαλύτης. Άλλη υποδιαλύτης. Βοηθάει στις κάψεις του οργανισμού. Γενικά και είσαι λίγο ζεν. Και αυτό μαζί με το αφροδισιακό για τη Μαρίκα. Περίμενε. Για πολύ ζεν πάρε ό,τι συσκευασία Λουίζα για την Ελισάβετ. Θα τη χρειαστεί τη χρονιά. Να, και ο κύριος απέναντι, δείξτε τον. Πόσο χρονών είστε, κύριε? 80. Να το. Αυτό το πρόσωπο πώς το κρατάτε? Πίνετε κανένα βότανο τέτοιο? Α, συνάχεια. Τι πίνετε, για πείτε το. Γιατί δίνουμε συμβουλές στον κόσμο εμείς. Να, κοιτάξτε εκεί. Δεν κοιτάζω πουθενά. Σας βλέπω και αρχή. Α, είστε από την Κρήτη, τη Λεβεντογένα. Στην πλατεία με τα λιοντάρια, ο Αντώνης μας κερνάει την παραδοσιακή μπουγάτσα, αυτή που αγαπάει όλη η Κρήτη. Αντώνη μου, μας είπαν είσαι ο καλύτερος. Καλώς ήρθες στο κατάστημα μου. Γεια σου, Αντώνη. Και είμαστε πεινασμένοι. Μπουγάτσα μας, κρεμούλα, τυράκι, ό,τι αγαπάτε. Η καλύτερη μπουγάτσα. Στην Κρήτη, στην πλατεία λιονταριών, με κρέμα, με τυρί, ό,τι θέλετε.
Είναι αυτό που λένε, δεν είναι τυρόπιτα, είναι μπουγάτσα με κρέμα. Είναι με τύρι. Μπουγάτσα με κρέμα και μπουγάτσα με τύρι, παραδοσιακή μυζήτρα. Κριτική. Κάνουμε διάφορους συνδυασμούς. Το συνηθίζετε το τυρί με το μέλι, δηλαδή το αλμυρό με το γλυκό στην Κρήτη. Είναι οι γλυκές και οι αλμυρές συνδυασμοί που κάνουμε. Από την αγορά περνάμε στα σοκάκια και στη ζωή του Θοδωρή Καλοτίνη. Από την παιδική μου ηλικία θυμάμαι τον εαυτό μου να με δελεάζουν οι μυρωδιές. Πρόκειται για ένα κριτικό αρωματοποιό, ο οποίος στα 16 του κατάφερε να ξεφύγει από το μπούλινγκ για τα περιττά του κιλά και να φτάσει σήμερα στην επιτυχία. Οι δυσκολίες που αντιμετώπισα ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Πολύ νωρίς οι γονείς μου χώρισαν, άρα λοιπόν έπρεπε να στηρίξω εγώ την οικογένειά μου οικονομικά, άρα λοιπόν έπρεπε να βγω στην αγορά, να δουλέψω. Φυσικά έκανα αρκετά επαγγέλματα πριν να πάρω το ρίσκο να ακολουθήσω το όνειρό μου. Στα 26 του κατάφερε να δημιουργήσει τη δική του επωνυμία φυσικών αρωμάτων. Ανακάλυψε τρόπο να δημιουργήσει άρωμα χωρίς προσθήκη χημικών, κατοχυρώνοντας με τον τρόπο αυτό την πατέντα ευρεσιτεχνίας του παγκοσμίως. Έχω σπουδάσει την τεχνική δημιουργία των αρωμάτων στη Γαλλία, στην Πόλη Γκρας. Μετά από πολύ κόπο, φυσικά αγάπη για το αντικείμενο, κατάφερα μέσα στην Ελλάδα της κρίσης να δημιουργήσω το πρώτο ελληνικό μπραντ αρωμάτων, κάτι που για μένα είναι πολύ συγκινητικό. Οι σιρήνες της κριτικής φιλοξενίας μας οδηγούν για μια ρακή. Είχαμε για μια ρακή 50-50. Έλατε. Για μια και για δύο. Στο Ηράκλειο οι αγρότες είναι trend. Νέοι άνθρωποι κάνουν συνεταιρισμούς, παράγουν την πρώτη ύλη, στείλουν οικολογικά fast food με φαλάφελ και μοιράζονται μαζί μας τα μυστικά της επιτυχίας τους. Πριν από περίπου 4 χρόνια, λίγο πιο παρέστηκα στην αρχή, διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικές ειδικότητες ανθρώπων, είχαν, να το πούμε κάτι σαν όραμα, σκέψη, να μπορούν να δημιουργήσουν μια ζωή ίσως λίγο πιο ηθική, πιο δίκαιη και σε συνθήκες εργασίας και σε τροφή που είναι το σημαντικότερο πράγμα, ας πούμε, στη ζωή μας. Πήραμε πάρα πολύ γνώση από εμπειρούς ανθρώπους, πήραμε ντόπιους σπόρους, καλλιεργήσαμε, είχαμε επαφή με τη φύση, είχαμε επαφή με τα ζώα, είδαμε πώς είναι να βγάζεις γάλα, είδαμε πώς είναι να κάνεις τυρί και σιγά σιγά αυτό το πράγμα άρχισε και μεγάλωνε. Οπότε έτσι καταλήξαμε να κάνουμε αυτό τον κοινωνικό συνεταιρισμό, ο οποίος στην αρχή άρχισε με πάρα πολύ δουλειά εκ μέρους μας, χωρίς να πληρωνόμαστε τίποτα. Και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να μπορούμε να δουλέψουμε και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Με βάλανε στον τρόπο σκέψης και στη φιλοσοφία του από κοινού και μ' άρεσε, με ιντρίγκαρε ιδιαίτερα και μπήκα κι εγώ στο συνεταιρισμό. Επειδή κιόλας πιστεύω σε αυτό το εγχείρημα, πιστεύω ότι αυτό θα είναι μια απόδειξη σε όλους αυτούς που πιστεύουν ότι μόνος του ο καθένας μπορεί να καταφέρει περισσότερα, αλλά εμείς λέμε μαζί θα πάμε πολύ πιο μακριά. Τέλος, Ηράκλειο by Night, εκεί που η after διασκέδαση θέλει Βασίλη Σταυρακάκη. Αρχή της εκπομπής. Σήμερα καλεσμένη μου, καλεσμένη στο δικό σας σπίτι, καθώς ό,τι κουβέντα κάνουμε είναι για να γίνουμε μια παρέα, εσείς και εμείς, είναι μια γυναίκα που εγώ τουλάχιστον εκτιμώ αφάνταστα. Σε όλα τα επίπεδα της ζωής της την έχω παρακολουθήσει, αλλά εκεί
που έχω γοητευτεί πολύ περισσότερο από τον κινηματογράφο είναι στο θέατρο. Πατάει στο σανίδι και νομίζεις ότι μπαίνει το πιο φωτεινό, το πιο λαμπερό, το πιο θορυβόδες και συνάμα σιωπηλό αστέρι. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι η μοναδική Ζωή Λάσκαρη. Καλώς τη Ζήνα. Γοητευμένη χρόνια. Είμαι γοητευμένη από σένα πολλά χρόνια. Ήμουν άγνωστη όταν ερχόμουν στο σπίτι σου με την Ελένη Μενεγάκη, γιατί είχαμε κάνει πολλές πρεμιέρες παρέα, καθώς ήσουν το γούρι μας. Πάντα λέγαμε ποιος θα μας κάνει ποδαρικό και πάντα έπεφτε το δικό σου όνομα. Οπότε μαζεύαμε τα πραγματάκια μας και ερχόμασταν στο σπίτι και λέγαμε πώς θα το κάνουμε. Και αυτό που ένιωθα από σένα ήταν ότι είσαι ένας άνθρωπος που μόνο ντίβα δεν είσαι. Μπαίναμε στο σπίτι σου και μας έλεγες καθίστε εδώ, καθίστε εκεί, πάτε στο ψυγείο, κάντε ό,τι θέλετε. Υπάρχω κάπου κι εγώ. Αυτό το είχα κρατήσει. Και λέω, κοίταξε να δεις, έχω πάει σε τόσα σπίτια. Δεν μου είπανε ποτέ, άνοιξε το ψυγείο, κάνε ό,τι θέλεις, βρες ό,τι θες και θα είμαι εδώ, θα σε περιμένω. Άλλη μόνο, κοίταξε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που μου λες, γιατί δεν καταλαβαίνω τη διαφορά, θέλω να πω. Εγώ νομίζω ότι όλοι έτσι είναι. Okay. Ή μάλλον ότι όλοι έτσι θα πρέπει να είναι. Και ένα άλλο που έχω εγώ, δεν θέλω να αισθάνομαι ότι έχω καλεσμένο. Θέλω αυτός που έρχεται να αισθάνεται σπίτι του. Οπότε αυτό με οδηγεί σε αυτό που λες. Κάνε ό,τι θες, μπες, πάει, κάνε, κάτσε. Ναι. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Πάνε, πήγαινε, πάρε ό,τι θέλεις, πήγαινε, κάτσε εκεί, ναι, και παρεμπιπτόντως σε λίγο θα λέμε και για αυτό, ναι, που έχουμε να πούμε. Λοιπόν, θέλω να το ξεκινήσω κάπως αντίστροφα, γιατί ότι δεν το περίμενα ποτέ ότι θα ήσουν κακή πεθερά, αυτό το ξέρω, γιατί και στα αφιερώματα που κάναμε, τόσο με τον Βλάση Μπονάτσο όσο και με τον Απόστολο Γκλέτσο, είχαν να πούν τα καλύτερα για τη Ζωή Λάσκαρη. Όμως σε είδα ότι σε αυτό το ρόλο, στο Νύφη Κουράγιο, στο θέατρο Αθηναής που ήρθα στην πρεμιέρα σου, είδα ότι τον είχες πολύ το ρόλο της κακιάς πεθεράς. Δηλαδή με έπεισες τόσο πολύ που λέω, πώς το βασανίζει το παιδί. Κοίταξε, έχω δει πολλές τέτοιες πεθερές. Ή πολλές τέτοιες μανάδες που είναι έτσι με τους γιους τους. Και έχω βιώματα δηλαδή, όχι δικά μου, αλλά έχω δει πολλές μανάδες πώς είναι με τους γιους τους, οι περισσότερες. Για να μην σου πω είναι και με τις κόρες. Ήρθα μια μέρα μία στο καμαρίνι και μου λέει, έχω δύο κόρες, δεν τις επιτρέπω να παντρευτούν. Πόσο χρόνο λέω είναι, μου λέει, μία είναι 28 και άλλη ξέρω εγώ 27. Γιατί παιδί μου, τους λέω, γιατί στις εποχές που ζούμε δεν επιτρέπεται να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η οικογένεια και η μάνα, αυτή ειδικά. Και η μάνα, αυτό το καμπανάκι. Ναι. Και έμεινα. Θέλω να πω δηλαδή, υπάρχουν. Δεν καταλαβαίνουν πόσο κακό κάνουν στα παιδιά τους. Πώς τα ευνουχίζουν και πώς δεν τους αφήνουν να έχουν πρωτοβουλίες, να αποφασίσουν, να κάνουν λάθη, να γίνουν καλά. Δηλαδή, αν δεν περάσει από όλη αυτή τη διαδικασία στη ζωή, τότε γιατί ζούμε. Βέβαια, αυτή η πεθερά που ήρθα και είδα, περνάει σε μια διαδικασία το γιο της. Τεράστια, δηλαδή μέχρι και του ρίχνει και άντρα δίπλα, ναι, για να δείξει, ναι, στην Ήφη, θέλει να τον χάσει. Μέλουσα, ότι είναι. Ναι, όταν λέει η Vivian κατά ρόλο Κέτη, ναι, ότι θέλει να είναι και αυτό και ότι θα δεις πως θα συνέλθει. Θέλει να της πει ότι δεν μπορεί, είναι πολύ δύσκολο ο απογαλακτισμός της μάνας με το γιο της. Είναι τόσο αυτή τον έχει δεμένο που δεν θέλει καμία. Δηλαδή κάνει τα πάντα από ό,τι είναι. Σου είναι όμως τελείως άγνωστο αυτό σε σένα. Δηλαδή. Άγνωστο ως προς εμένα. Mm. Αλλά το ότι το έχω δει αυτό πολλές φορές, πολλές. Στον περίγυρο, πολύ. Τι θα σε οδηγούσε εσένα σε ένα ψυχίατρο? Όχι, δεν θα πήγαινα ποτέ. Έχω ένα πνευματικό 40 χρόνια. Το θέμα είναι πολύ εσωτερικό. Το λέω γιατί στο ρόλο σου έχεις ένα ψυχίατρο τον, ναι, οποίο συμβουλεύεσαι, γι' αυτό, για να μην. Και πολύ που τον συμβουλεύομαι και πολύ που τον ακούω. Εκείνος σου τα λέει, εσύ, ναι, τα προσπερνάς. Αλλά για να μην θεωρείς. Από ό,τι είδες ότι είναι υποχείριό μου πιο. Εννοείται.
ψυχίατρος. Ό,τι θέλω του λέω και ό,τι θέλω παίρνω από αυτόν. Γυρνάμε λοιπόν τώρα σε αυτό για να απλώς το διευκρίνησα στους τηλεθεατές, για να μην θεωρηθεί η ερώτησή μου άκερη, τι θα σε οδηγούσε στον ψυχίατρο, επειδή στο ρόλο σου έχεις ένα ψυχίατρο. Έλεγες λοιπόν πριν ότι έχεις ένα πνευματικό 40 χρόνια. Ναι. Πιστεύω ότι αυτά που μας απασχολούν είναι πολύ εσωτερικά. Δεν είναι τόσο επιφανειακά όσο φανταζόμαστε που πάμε σε έναν ψυχίατρο. Ο πνευματικός είναι μια άλλη ιστορία. Είναι πιο βαθύ το νόημα. Είναι άλλα αυτά που θα πάρεις από αυτόν. Είναι άλλη ευλογία που θα πάρεις. Αλλιώς θα στα πει. Και κάποια στιγμή θα σου πει και τώρα προχώρα γιατί τα ξέρεις. Θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε, θέλω να μου πεις ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σου ήρθε στη ζωή όταν είπες ότι τώρα πια πρέπει να μπει στη ζωή μου και ένας πνευματικός. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψή σου μετά τις διαφημίσεις. Την Ζωή Λάσκαρη και είχαμε μείνει εκεί που τη ρώτησα τι την οδήγησε στον πνευματικό πριν 40 χρόνια. Δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Απλώς ήθελα να βρω ένα πνευματικό. Απλά. Τίποτα. Πιστεύεις. Πάρα πολύ. Η πίστη είναι μέσα μας. Ο Θεός είναι μέσα μας. Δεν υπάρχει πιστεύω. Υπάρχουν άνθρωποι που το κρύβουν. Που πιστεύουν και λένε μην το πω για να μην... Να μην τους κάνουν νούμερο. Ναι. Όχι. Δεν πειράζει. Κακό το κεφάλι τους κάνουν και κακό το κεφάλι τους κάνουν και αυτοί που κοροϊδεύουν. Γιατί σε μια δύσκολη στιγμή νομίζω και ο πλέον αθέος λέει Παναγιά μου, Θεέ μου, σώσε με. Εγώ το ξέρω πολύ καλά, απλώς και από την άλλη πλευρά γνωρίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενώ πιστεύουν πάρα πολύ, σε μια παρέα και σε μια κουβέντα το κρύβουν, ακριβώς για αυτόν τον λόγο που είπα πριν. Διάβασα λοιπόν, μελέτησα πολύ αυτό το διάστημα και είδα ότι είχατε δηλώσει μια τηλεοπτική συνέντευξη και στο Γιάννη Πολίτη. Αυτός ο πόνος θα μπορούσε να με είχε κάνει κακό άνθρωπο σε σχέση με τα παιδικά σας χρόνια. Και το είπα και από την αρχή στους τηλεθεατές. Αντίθετα, επέλεξα να μην πονέσει κανένας όπως πόνεσα εγώ. Ετοιμάσαμε κάτι για σας. Πιο πολύ μείναμε στο συνέστημα, στη ζωή και στην πορεία σας, γιατί δεν θέλω να μείνει η Ζωή Λάσκαρη του κινηματογράφου, αλλά η Ζωή Λάσκαρη πρωταγωνίστρια της ζωής και του θεάτρου. Για μένα αυτό είσαι, αυτό θα είσαι και αυτό θα παραμείνεις. Το βίντεο παρακαλώ. Μπορεί να είναι περισσότερο από 5 δεκαετίες τα φώτα της διασημότητας, όμως η ζωή της ήταν συναρπαστική πολύ πριν το σελιλόιντ. Για την οικογένειά της ήταν η Ζωή Κουρούκλη, το ατίθασο κορίτσι. Για το Φίνο, η Ζωήτσα, η λαμπερή πρωταγωνίστρια. Για τους άντρες, η Ζωή Λάσκαρη, ένας άπιαστος πόθος. Για εκείνη ήταν απλά η ζωή της, αφού ούτε στιγμή δεν νοιάστηκε για το πώς τη βλέπουν οι άλλοι. Ο πατέρας της δολοφονήθηκε όταν ήταν ακόμα μηνών, θύμα του εμφυλίου. Ποτέ δεν άφησε το μίσος να τη δηλητηριάσει. Έχασε τη μητέρα της όταν ήταν πολύ μικρή. Δεν θυμάται τον εαυτό της να λέει μπαμπά και μαμά. Κι όμως, όσοι την ξέρουν λένε πως είναι μια μαμά για όλο τον κόσμο. Δεν περιορίστηκε ούτε από τα κοινωνικά στερεότυπα, ούτε από την αυστηρότητα του παππού που τη μεγάλωσε. Στα 15 είπε ψέματα ότι είναι ενήλικη για να συμμετάσχει στα Καλλιστεία. Πήρε τον τίτλο της Σταρελάς και ταξίδεψε στο Long Island για το διαγωνισμό Μης Κόσμος. Όταν έφτασαν τα νέα πως ήταν ανήλικη και έπρεπε να επιστρέψει στην Ελλάδα, εκείνη το έσκασε. Έμεινε ένα κορίτσι άγουρο ακόμα μόνο του σε μια ξένη ήπειρο και τα κατάφερε. Όταν επέστρεψε, δεν χρειάστηκε να ανησυχήσει πολύ για το μέλλον της. Πολύ σύντομα την ανακάλυψε ο Γιάννης Δαλιανίδης, που είδε σε εκείνη την ιδανική πρωταγωνίστρια για τον Κατήφορο. Πώς έτσι χωρίς τον καβαλιέρο σου? Ο καβαλιέρος μου είναι εδώ. Εδώ. Μου επιτρέψεις να καθίσω δίπλα του? Και δεν κάθεσαι. Με τη Φίνος Φίλμς έκανε 24 ταινίες σε 13 χρόνια. Λάτρεψε τα άσπρο-μαύρα δράματα, διασκέδασε στα έγχρωμα musical και τις κωμωδίες. Μάγεψε το κοινό με την έμφυτη θηλυκότητα και τον ανεπιτίδευτο αισθησιασμό της. Έμοιαζε σαν να μην είχε καμία συνέστηση της ομορφιάς της και το έχει δηλώσει. Εκείνη, μία από τις πιο περιζήτητες καλονές, δεν το ένιωσε ποτέ.
γιατί δεν ήταν ποτέ η εξωτερική ομορφιά το ζητούμενό της. Έχει με το θέατρο μια σχέση ερωτική. Δούλεψε σκληρά και με πάθος. Η θεατρική της γκάμα τεράστια. Από musical και μπουλβάρ μέχρι σπουδαία έργα κλασικού ρεπερτορίου. Τώρα μου λες πως με θέλεις σαν τρελός. Τώρα δεν μπορείς να ζήσεις στιγμή χωρίς εμένα. Τώρα είσαι έτοιμος να κάνεις τα πάντα για μένα. Γιατί να σε πιστέψω. Λάτρεψε τον Άλμπι, δοκίμασε τα ωριά της με τον Τένεσι Ουίλιαμς, γοητεύτηκε από τον Πίντερ, ήταν μια ξέχαστη Ελένη στις Τροάδες του Ευρυπίδη. Κάθε φορά σε κάθε έργο ήταν λευκό χαρτί. Επιμελής μαθήτρια στα χέρια σημαντικών σκηνοθετών. Του Βολανάκη, του Βουτσινά, του Φασουλή, του Σαπύρο. Ο έρωτας την οδηγεί και στη ζωή. Ερωτεύτηκε τον Αλέξανδρο Λικουρέζο και Ραυνοβόλα. Έστησε σκευωρία για να τον γνωρίσει και μετά από λίγους μήνες παντρεύτηκαν και πια μετρούν μαζί 4 δεκαετίες. Δεν έκρυψε ποτέ τα σύννεφα της ζωής της. Μίλησε με θάρρος, δημόσια, ακόμα και για θέματα που δεν είχε μιλήσει κανείς. Χωρίς το φόβο ότι θα θυγεί η γυναικεία της αξιοπρέπεια, αποκάλυψε τις απιστίες του άντρα της. Με το χιούμορ εκείνο της γυναίκας που έχει κατασταλάξει πως αυτό που μένει είναι η αγάπη και ο σεβασμός. Και αυτά τα έχει. Τη μητρική αγάπη που εκείνη δε χόρτασε τη δίνει απλόχερα στη Μάρθα και τη Μαρία Ελένη, αλλά και στη μικρή Ζένια το μεγαλύτερο δώρο της ζωής της, όπως λέει. Δεν διστάζει ποτέ να πει τη γνώμη της για κοινωνικά ή πολιτικά θέματα ή να υπερασπιστεί φιλίες της που στους πολλούς μοιάζουν απρόσμενες. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, εγώ τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο, δεν θα μπορούσα να τον διανοηθώ να είναι αδύνατος. Είναι τόσο γοητευτικός μέχρι ερωτεύσιμος, έτσι όπως είναι. Είναι ένας χήμαρος, οπότε δεν κοιτά ποτέ πίσω. Όμως δεν θέλει να χάσει ποτέ επαφή με τις μνήμες της. Και οι μνήμες της είναι γεμάτες αγάπη. Γιατί για εκείνη η ουσία είναι να έχεις αγαπηθεί πολύ. Και κυρίως να έχεις αγαπήσει. Και τα έχει καταφέρει. Για τη ζωή όλα έχουν κέρδος. Και τα άσχημα και τα καλά. Αρκεί να βουτάς με τα μούτρα και να μην φοβάσαι. Να μην είναι η ζωή χαμένη. Θα μπορούσε να είναι κλεισμένη σε μια γυάλα ντίβας, αλλά έχει επιλέξει να περπατά καθημερινά στη ρούγα της ζωής. Να φουγκράζεται, να μαθαίνει, να φιλτράρει, να λέει τη γνώμη της. Γιατί αυτό είναι το μαγικό με τη ζωήτσα. Είναι ανεπιτίδευτη και όμως ντίβα. Είναι προσγειωμένη και όμως πάντα τόσο εθέρια. Είναι ωραία η ζωή σου, όχι ωραίο το βίντεο. Και εγώ πάντα λέω, κάνω την εξής ερώτηση. Βλέποντας όλη αυτή τη ζωή σου, μένοντας και στα επαγγελματικά σου και στα συναισθηματικά σου και σε αυτά που σε έκαναν σήμερα, αυτή τη ζωή που κάθεται σε αυτόν εδώ τον καναπέ, πού μένεις πιο πολύ? Πουθενά. Μ' αρέσει. Στο σήμερα, σε αυτή τη στιγμή, ούτε καν στο αύριο. Ξέρω πώς θα ξημερώσω αύριο. Μπορεί και να μην ξημερώσω αύριο. Δεν μένω πουθενά. Απλώς είναι ένα σακούλι, εγώ ένα σακούλι που έχω μαζέψει πολλές εμπειρίες. Πόνο, χαρά, δυστυχία, στέρηση. Αλλά όλα αυτά ίσως είναι αυτά που κάνανε, με κάνανε έτσι. Τα δύσκολα παιδικά χρόνια. Εγώ δεν έχω καταλάβει από όλες τις συνεντεύξεις σου που έχω διαβάσει το εξής. Ο μπαμπάς δεν τον γνώρισες ποτέ γιατί έφυγε από τον εμφύλιο. Η μαμά πώς έφυγε από τη ζωή? Η μητέρα μου, ο πατέρας μου ήταν 24 και εγώ ήμουν 8 μηνών. Και στον εμφύλιο τον εκτελέσανε. Η μητέρα μου 27 ετών έπαθε την καρδιά της. Και εγώ ήμουν 7. Αυτό ήταν. Οπότε έρχεται αυτό που λέμε μετά, ότι αυτός ο πόνος, αυτή η ζωή, με έκανε τη ζωή που είμαι σήμερα. Κοίταξε, δεν ξέρω αν με έκανε ή αν ήταν μέσα μου αυτό το πράγμα. Γιατί πολλές φορές δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξουμε οι άνθρωποι λίγο, αλλά το μέσα μας. Δεν ένιωσα ποτέ ότι είχα ζήλια, κακία, θυμό. Και ένιωθα πάντοτε μια αγάπη για τους ανθρώπους. Από μικρό παιδάκι, ίσως γιατί είχα ανάγκη να πάρω αγάπη. Από όλους τους ανθρώπους της ζωής σου, ποιον αγάπησες πιο πολύ? Όλους τους ανθρώπους αγάπησα. Πάρα πολύ. Το μοίρασμα και στα δύο παιδιά μπορεί μια μάνα να δείξει? Δεν γίνεται μοίρασμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τις λατρεύω και τις δύο. Η κάθε μία είναι διαφορετική. Αλλά λατρεύω τις διαφορετικότητες αυτές που έχουν. Η εγγονή γίνεται κόρη κάποια στιγμή? Όχι.
ποτέ. Όχι, γιατί είναι η μάνα που, επειδή η Μάρθα είναι πολύ με τη Ζένια, και δεν θέλω να είναι, να γίνει και κόρη. Θέλω να είναι η εγγονή μου. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Μ' άρεσε πάρα πολύ και είναι κάτι που το βρήκα εγώ τουλάχιστον εκπληκτικό για να συνειδητοποιήσουμε όλοι πόσο η ζωή είναι στα χέρια μας. Διάβασα σε μια συνέντευξη που είχες δώσει στην Κατερίνα τη Σουλιώτη και στο Κράστο Γιώργου Τράγκα το εξής. Ότι μια κυρία παρακολουθεί από το τζάμι του σπιτιού της και βλέπει και λέει: «Ω, τι βρωμερός κόσμος». Αλλά, λέει η Ζωή Λάσκαρη, δεν έχει κοιτάξει ποτέ αν τα δικά της τζάμια ήταν βρώμικα. Έτσι ήσουν σε όλη σου τη ζωή. Ναι, ναι. Ναι, δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Είμαστε υπεύθυνοι για όλα και μου είναι αδιανόητο να κατηγορήσω τι. Δεν έχω κάνει λάθη εγώ. Δεν έχω πολλές φορές μπορεί να έχω πληγώσει, να έχω προσβάλει κάποιους, παρά τη θέλησή μου. Πώς να κρίνω ποιον. Ξέρω ο καθένας τι κουβαλάει μέσα. Ξέρω ο καθένας γιατί κάνει κάτι. Δεν το ξέρω. Όπως δεν ξέρουν κι άλλοι για μένα. Δεν έχω μπει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία και πάντοτε αυθόρμητα μου βγαίνει μια ανάγκη να, όχι να δικαιολογήσω, να πω ναι μωρέ, κάτι θα έχει για να γίνεται έτσι. Η Ζωή Λάσκαρη έχει γεμάτη ζωή ή υπάρχουν στιγμές που λέει είμαι σε μια φάση της ζωής μου που έχω πιάσει πάτο και θα ήθελα να το ξεπεράσω αύριο. Έχω πιάσει πάτο και έχω ξανανέβει πολλές φορές, αγάπη μου. Σ' αρέσει αυτό το παιχνίδι με το πάτο. Μα δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, έρχεται ο πάτος. Έρχεται και ξανανεβαίνεις και αρκεί να έχεις κουράγιο να ξανανεύεις. Ο πάτος. Όταν είσαι στον πάτο, τη θεωρείς τη ζωή σου γεμάτη. Τον αφήνω να πάω μέχρι τον πάτο. Να τελειώσει. Δηλαδή δεν κάνω καμία προσπάθεια να βγω από τον πάτο. Να βγω. Δεν απογοητεύεσαι όμως τότε και δεν λες τώρα έχω πιάσει η ζωή όχι, μου. Λέω, καλύ... δεν απογοητεύεσαι. Όχι. Λέω, έχω πιάσει πάτο τώρα. Τώρα είμαι. Πάω για πάτο. Είσαι η ζωή τότε ή είσαι κάποια άλλη. Όχι, είμαι εγώ. Εγώ. Mm. Πιάνω πάτο, τον βλέπω ότι έρχεται. Καλοδεχούμενος και άιντε πάλι από την αρχή. Από όλες σου τις παραστάσεις, γιατί δεν θέλω να μείνω, ο κινηματογράφος είναι γνώριμο σε όλους. Ναι. Το κορίτσι που επέλεξε ο Δαλιανίδης. Δεν με επέλεξε ο Δαλιανίδης, εκεί είναι λάθος. Τι, ποιο? Εκεί ήταν ο Φίνος. Ο Δαλιανίδης δεν με ήθελε. Πήγα να πω οικογένεια ο Φίνος όχι, μετά. Όχι, ο Φίνος δεν με, ο Δαλιανίδης δεν με ήθελε. Ήθελε να βάλει την αλήθεια. Μετά σε λάτρεψε όμως. Ο Φίνος με διάλεξε. Ο Φίνος έστειλε κάποιον που είχε τότε ένα λεγόμενο back-back. Και ήρθε και χτύπησε το κουδούνι μου. Ο Φίνος μου κάνει το δοκιμαστικό. Ο Φίνος είπε ναι και ο Δαλιανίδης είπε όχι. Ήθελε την Αλίκη. Ήθελε την Αλίκη. Γιατί ήθελε, φοβούμενος, ήθελε να κάνει επιτυχία και φοβούμενος ότι μια άγνωστη κοπέλα που θα γίνει πρωταγωνίστρια μπορεί να τον πάει πίσω. Και όμως τα πράγματα ήρθαν αλλιώς. Ναι, γιατί ήταν να έρθουν αλλιώς. Αφού λοιπόν πιστεύουμε και οι δύο σε αυτή τη δύναμη της πίστης και της ανώτερης δύναμης, νομίζω ότι τα πράγματα έπρεπε να σε δικαιώσουν κατά αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη διαδρομή. Δεν είναι δικαίωση. Είναι μια διαδρομή ζωή συγκεκριμένη. Καταρχήν δεν νιώθω ποτέ δικαιωμένη γιατί δεν έκανα κάτι για να δικαιωθώ. Έκανα μια δουλειά. Αυτό που λένε έφτασε, καταξιώθηκε. Δεν υπάρχουν για μένα. Έφτασα πού. Όσο ζω, θα αγωνίζομαι, θα πέφτω, θα ξανασηκώνομαι. Δεν υπάρχει φτάνω. Αυτά που λένε έφτασε και είναι καταξιωμένος. Δεν σου περνάνε καθόλου. Όχι, δεν είναι στο σκεπτικό μου, δεν είναι στην νοοτροπία μου καθόλου. Από όλες τις θεατρικές παραστάσεις, λοιπόν, ποια είναι αυτή που για τη ζωή ήταν πολύ κοντά στη Λάσκαρη. Καμία. Αλλά η θεατρική παράσταση που με έκανε να λυγίσω πραγματικά και να θέλω να σταματήσω ένα χρόνο ήταν το μακρύ ταξίδι της μέρας μέσα στη νύχτα του Ονίλ. Ήταν ένα από τα πιο εσωτερικά έργα και εκεί πραγματικά όταν τέλειωσα την Κυριακή των Βαΐων ήθελα, ήθελα να φύγω, ήθελα να τελειώσω ήθελα και γι' αυτό και έμεινα ένα χρόνο έξω. Αλλά αγάπησα πολύ τα έργα που έκανα. Κανένα όμως δεν ήταν. Κοίταξε, δεν θα έχει και ενδιαφέρον να ήταν κάτι που να ήμουν εγώ. Το ενδιαφέρον είναι να ψάξεις, να σκάψεις μέσα σου και να βρεις αυτόν τον άνθρωπο και αν μπορέσεις να γίνεις αυτός ο άνθρωπος. Η ματιά σου πάντα για τη ζωή, για την ίδια τη ζωή, όχι για τη ζωή, είναι με κλειστό μάτι ή πάντα ορθά ανοιχτό. Κλείνεις το μάτι στη ζωή
ούτε τη το κλείνω, την αφήνω και με πηγαίνει. Και απλώς καμιά φορά επιλέγω και λέω από ένστικτο, λέω άστο αυτό να κάνω αυτό. Η ζωή είναι τόσο ωραία. Με όλα τις τα καλά και με όλα τις κακά. Την αφήνω και με πηγαίνει. Και δόξα τω Θεώ μέχρι σήμερα, με όλα τα δύσκολα που έχω περάσει, πέρασα και πάρα πολύ ωραία. Θέλω λοιπόν να δουν και οι τηλεθεατές, παρέα με σένα, τι είπαν οι συνεργάτες σου σε αυτό το έργο Νύφη Κουράγιο που ήρθα και εγώ στην Αθηναίδα. Γιατί βγαίνει μία και λέει κάποια στιγμή ότι τώρα μάλλον θα πριν λίγο με τη ζωή, αλλά μετά ήμασταν όλα με λίγα άλλα. Ναι, να το δούμε. Ναι. Η Ζωή Λάσκαρη είναι μια πολύ καλή παρέα. Είναι ένας άνθρωπος με πάρα πολύ χιούμορ, πολύ δοτικός, πολύ φιλότιμος, ανοιχτόκαρδος. Είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει αξίζει πραγματικά να τον γνωρίσουν όλοι. Αλήθεια το λέω αυτό. Είναι κρίμα δηλαδή που ξέρουμε μόνο αυτά που ξέρουμε για τη ζωή. Σε ρωτάω τι να κάνω. Να μου τα πεις από κοντά. Γιατί καλέ μου την έκανα παίρνει συνέχεια στο κινητό. Δεν έχω 700 λεπτά δωρεάν χρόνο. Είναι μαγική η αγκαλιά της ζωής. Είναι μαγική γιατί είναι μαμαδίστικη, γι' αυτό είναι μαγική. Είναι ζεστή, είναι λαμπερή μέσα και έξω και είναι μια προσωπικότητα που πιστεύω ότι θα την λατρεύατε ακόμα περισσότερο αν τη ζούσατε στα παρασκήνια όπως τη ζούμε κι εμείς. Εσύ να φύγεις και να γυρίσεις γρήγορα, Αστέρι. Όχι, το βράδυ να με καλέσουν, το φέρουν για φαγητό. Τι λες? Σήμερα. Ναι, αγάπη μου, θέλω πολύ να το γνωρίσεις. Βρε Μανούλα μου, νομίζω ότι δεν επιτρέπεται. Ναι, έχει άλλα πράγματα δεν επιτρέπονται, γίνονται. Συμβουλές, όπως λέει και η ίδια, δεν δίνει, τις περνάει εμέσως. Είναι μια γυναίκα η οποία δεν θα σου δείξει τον τρόπο, θα σου μάθει μέσα από τη ζωή της. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εκείνη πρέπει να φοβάται. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θα βρει ο παπάς να θάψει. Ώρες θα μπορούσα να μιλάω για τη ζωή. Είναι γενναιόδορη, δεν είμαι νέος, έτσι. Για να μου πείτε ότι κάνει. Έχω μεγαλώσει λίγο. Αλλά νομίζω ότι αφήνει χώρο σε όλους τους συναδέλφους. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Σας ευχαριστώ. Και τις εύχομαι να είναι πάντα καλά. Και τώρα θα βάλει τα κλάματα. Γιατί που είναι εκεί, τι να πω. Κυρία Λάσκαρη, δεν αποκλείεται να είναι ποτέ στριφνή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, όχι, υπάρχει περίπτωση. Μόλις τώρα ήμασταν επάνω στο καμαρίνι, γύραμε μπύλες. Μπύλες! Και φεύγοντας, αφού έλεγε «Φύγετε με άλλο! Σ' αγαπάω!» Οπότε γίνεται, αλλά η ζωή είναι ακριβώς αυτό. Είναι, φωνάζει στα πάντα. Στη χαρά της, στη λύπη της, στα νεύρα της, στη γενναιοδορία της. Λέει, δεν σκέφτεται, λέει, αυτό που αισθάνεται. Είναι πάρα πολύ ειλικρινής. Οπότε ξέρεις με τι έχεις να κάνεις. Άρα είναι φίλη μας. Μπράβο! Και δουλεύεις κάπου. Στο ΑΧΕΠΑ. Ωραία, νοσοκομείο! Έχετε βασιλευτεί? Πολλά είναι. Η ζωή είναι οικογένεια, είναι φίλη και μαμά ταυτόχρονα. Και ενώ πέρσι ήρθαμε εδώ να συνεργαστούμε με μια μεγάλη στάρ που έχουμε μάθει μέσα από τις ταινίες της, έχουμε μεγαλώσει με αυτήν, με τεράστιο θαυμασμό. Όχι ότι έπαψε κάτι από αυτά, απλά αντιμετωπίσαμε έναν άνθρωπο που μας ήθελε κοντά του και που μας δίνει καθημερινά τα πάντα. Οπότε, ναι, είναι η οικογένεια πια. Κρατάω αυτό που είπες, παιδάκια, που τα αγαπώ πολύ. Εγώ μόνο να συμπληρώσω ότι κείμενο και σκηνοθεσία είναι του Νίκου Μουτσινά. Τζίτζι από μένα στον Νίκο και διαφημίσεις. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Oh, Dan. Μία ώρα εκπομπής και ούτε το πήραμε είδηση. Να πω μόνο ότι ευχαριστούμε έτσι για αυτούς τους όμορφους καναπέδες τον Αρμενιάκο με τα έπιπλα και να πω το εξής. Μιλώντας και στις διαφημίσεις, ζωή με σένα, καταλαβαίνω πως τελικά είναι να το έχεις μέσα σου κάποια στιγμή να ξεφύγεις και να το καβαλήσεις.
αυτό ή το κουβαλάς το καλάμι και κάποια στιγμή το φορτώνεσαι και προχωράς ή δεν το έχεις ποτέ. Εγώ το έχω πει πολλές φορές και το λέω και στα παιδιά στο θέατρο, ότι εάν είχα, αν είχα βασίσει σε εισαγωγικά από όλα αυτά που γινόντουσαν, που δεν τα έπανα χαμπάρι, βέρα μου και στο φρενοκοπείο σήμερα. Δόξα τω Θεώ, όμως, το θεωρούσα μια δουλειά, πολύ καλοδεχούμενη, πολύ ωραία σε μια εταιρεία που ήταν άψογη, με το θέατρο μετά. Όλα αυτά όμως είναι τόσο εφήμερα. Θα ήθελα να κλείσω με αυτό, όλα αυτά είναι τόσο εφήμερα, αλλά έτσι το νιώθω και θέλω να κλείσουμε με το τι κράτησε ένα γάμο τόσα χρόνια με τον Αλέξανδρο. Δηλαδή, επειδή μας παρακολουθούν πάρα πολλές γυναίκες, πολλά νέα ζευγάρια που μπαίνουν σε ένα δεν γάμο και στα δύο-τρία... Δεν υπάρχει συνταγή. Υπάρχει η διαφορετικότητα, αν θες, των γιών μας. Αυτός ο έρωτας έχει γίνει βαθιά αγάπη. Δηλαδή, δεν διανοούμε τη ζωή μου χωρίς τον Αλέξανδρο. Πολλές φορές τον βλέπω σαν ένα μικρό παιδί που κάνει αταξία, γιατί περισσότεροι άντρες έτσι είναι. Και έτσι πρέπει να τους βλέπω και οι γυναίκες. Όχι τώρα που έχουμε σαλτάρει και έχουμε τρελαθεί και λέμε. Όχι. Ο άντρας είναι ο άντρας και πρέπει να τον σεβόμαστε. Και πρέπει να ξέρουμε ότι ο άντρας δεν μεγαλώνει ποτέ. Και αν τον αγαπάμε. Κάπως έτσι λοιπόν θα κλείσουμε. Θα σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Νύφη Κουράγιο λοιπόν στο θέατρο Αθηναΐς. Θεατρική σκηνή Ζωή Λασκαρή. Στον Πολυχώρο Αθηναΐς. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 6. Λοιπόν, εγώ θα σας προτείνω αυτό το Σαββατοκύριακο, αν θέλετε να γελάσετε με την ψυχή σας, πραγματικά όμως, εμένα μ' άκουγε όλο το θέατρο, πιο δυνατά από αυτόν τον ήχο της ζωής όταν γελάει. Νομίζω ότι δημιούργησα αναστάτωση, γέλασα με την ψυχή μου. Γελάστε λοιπόν κι εσείς και πάρτε τον σύντροφό σας, τον αγαπημένο σας και πάρτε μαθήματα από μια πεθερά που είναι απίθαρχη. Καλό απόγευμα.